πράγμα, μόλι ήρθε. Πώς το βλέπεις αυτό δηλαδή, πώς το βλέπεις αυτό, πες μου, το παίρνεις. Άμα περπατάς, συντρώνεις τελικά, είναι αλήθεια. Δεν έχει καρύπτει, δεν έχει έξω. Δεν είναι καρύπτει. Ανεξάρτητα του έργου που παράγει. Αντίληψη που αδικεί την πλειοψηφία των εργαζομένων, καθώς υποβαθμίζει τους αρχικούς τομείς της κοινωνίας μας. Έτσι θέτει στο στόχαστρο και τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένο όγκο δουλειάς, τόσο λόγω του Καλλιγράδη, όσο και των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την κρίση που βιώνουν. Όλα αυτά τα χρόνια η δημοτική υπάλληλη του Δήμου συνέβαλαν με ευσυνειδησία στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τους δημότες μας και στη δημιουργία ενός νέου πλεονασματικού που λειτουργεί με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, σεβόμενοι κάθε ευρώ που οι πολίτες έδιναν προς το Δήμο. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν περισσεύει κανένας από τους υπαλλήλους αυτή τη δύσκολη στιγμή, ώστε να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, αλλά και να συμβάλλουμε περαιτέρω με σκοπό πάνω απ' όλα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στο Δήμο μας. Στα παραπάνω πλαίσια, συνδεδεμένα με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, θα αγωνιστούμε για να μην γίνει δεκτή κανενός είδους εργασιακή επαιδεία στα φόπλακα για τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος, Μιλτιάδη Παπουτσής, ο Γενικός Γραμματέας του Μάση Γιάννης. Υπάρχει αντίρρηση να αρχίσει αυτό το ψήφισμα. Το ψήφισμα γίνεται ομόφωνα και προχωράμε στο θέμα. Ο κ. Δημάρχος. Ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με το σκεπτικό του Συλλόγου. Ήθελα να δηλώσω πραγματικά συντεταγμένοι με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων να παλέψουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εγώ θέλω το ψήφισμα να βγει ομόφωνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ για κρατήσει. Θα έλεγα ναι, το ψήφισμα αυτό να μετατραπεί σε θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί ακριβώς αυτά τα οποία οι εργαζόμενοι βάζουν. Να είναι η απόφασή μας που έχει μόνο κάποια. Τότε το Δήμο ακούσαμε. Η απόφασή μας είναι σε δεδομένη τη αυτό να μην είναι ψήφισμα, να μην έχει το χαρακτήρα του ψηφίου, τώρα τη απόφαση. Τι απόφαση τη ψήφισμα και το ίδιο το ίδιο. Δεν ξέρω τι θα του πει και η λεπτομέρεια. Εφτά, εσύ είστε παλιό. Παρακαλώ, δεν υπάρχει ψήφισμα, είναι το μόνο. Μην έχουμε δημοτική βούληση. Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Θα παρακαλέσω τον κύριο.
πάλι. Θα πούμε. Όχι. Οι ερωτήσεις και όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στη δεύτερη διάθεση. Γιατί στο κέντρο νόμος αυτό είναι μοναδικό θέμα και δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο και σπαρκούμε. Οπότε θα τεθούν όλα με τη δεύτερη διάθεση. Είναι ο κύριος Συγκάτσαρος, ο Παντερές Αντιπάνο. Κύριε Πρόεδρε, ευρώ,
που κατατέθηκε το 2011 σε 27 υπαλλήλους βάσει προσωρινός εκτελεστής απόφασης του συμπαρισμού 163 του 2010 ειρηνοδικείου καλλιτέας. Σημαίνουμε ότι εκτός των προβλέψεων διαδικαστικές υποθέσεις που σχηματίζονται και πρόβλεψη για επιστολής απαιτήσεις που ανέφερε στην 31 του 2010 στο ποσό των 2.290.228 ευρώ. Ο σχηματισμός των αναπτύρων προβλέψεων δεν σημαίνει ότι ο Δήμος παραιτήθηκε των απαιτήσεων και να διεξηγήσει κάθε ποσό που υποθέτει. Ο σκοπός του σχηματισμού των προβλέψεων αυτών είναι να απεικονίζει ο ισορροπισμός του Δήμου την πραγματική οικονομική κατάσταση. Τέλος, οι οικονομικοί δείκτες που αναλύονται στην έκθεση οικονομικής επιπλοκής είναι ικανοποιητικοί. Ειδικότερα ο δείκτης ρευστότητας, που είναι το πλάσμα προχωρούμενο εθνικό προγραμματικό τέλος υποχρεώσεις, ισούται με 2,39 και είναι άριστος. Να σημειώσουμε ότι όταν παραπάνω δείχνει μια οικονομική μονάδα ισούται με ένα, είναι πολύ ικανοποιητικό. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος υπερκαλύπτει τις πρόθετες υποχρεώσεις του με στοιχεία που κυκλοφορούν του συνελληνικού, από το οποίο το μεγαλύτερο μέρος είναι τα διαθέσιμά του που ανέρχονται στις 2012 του 2010 σε 4.488.926 ευρώ. Όλες οι πρόθετες υποχρεώσεις μας εξοπλούνται πρόθεσμα, χωρίς να είναι επιτευγματισμός. Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις που προβάλλονται στον ισορροπισμό είναι 1.10 που δεν έχει λήξει πρόθετα στην κληρονομική. Εξοπλούνται πρόθεσμα στην επόμενη κρίση του 2011. Όπως θα έπρεπε οι πρόθεσμα θα έχουν όλες οι υποχρεώσεις του Δήμου καθόλου τη διάρκεια του έτους. Ολοκληρώντας και συνοψίζοντας, ο Δήμος μας είναι από τους δύο Δήμους που πρώτον δεν έχει έτοιμο, δεύτερον δεν έχει πρόθεσμες να διαιτήσει προβλέψεις, τρίτον σημαντικές προβλέψεις για να προσπαθήσει και τις προβλέψεις ακολουθώντας τις λογιστικές αρχές. Τέταρτον, εξοφλεί πρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις του και πέμπτον, ο δείκτης ρευστότητας όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς φανερώνει ότι υπερκαλύπτει τις πρόθεσμες υποχρεώσεις. Κύριε Στάλιν, προσέχει η κυρία Καθηνός, η κυρία Κασημέρη, ο κύριος Κρυκρής, ο κύριος Νεφεριούτης, ο κύριος Πολύδωρος Ζηρίδος, ο κύριος Τσιάπης, η κυρία Φωτεινοπούλου Κοκοπούλου και ο κύριος Κατσατουλιά. Ερωτήσεις, μάλλον, ήθελα να υποβάλλω. Ο κύριος Περιμένης, η κυρία Δαζέντα, υπάρχει κάποιος άλλος να έχει για ερώτηση. Ο κύριος Περιμένης. Πότε θα είναι την ερώτηση πάρα. Απευθύνεται στον Δήμο Ίστρας. Μάλιστα. Ερώτηση πρώτη, σχετικά με το πάγιο ενεργητικό. Μέσα από την επαγγελματική σας και επιστημονική σας άποψη, βρίσκεται ότι το πάγιο ενεργητικού ενός Δήμου έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να μην έχει μία ανώνυμη οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, δηλαδή ότι δεν έχει κυριότητα σε αρκετά από τα στοιχεία της και επομένως η διαφορά που προκύπτει ως το μέγιστο ποσοστό της είναι σε πάγια τύπου μεταφορικών μέσων, έπιπλα κλπ. Εξοπλισμός, ότι οδοστρώματα κοινή χρήση, πάντα με το σκεπτικό ότι μεγάλη μεταβολή σε πλατείες, γήπεδα κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει, διότι δεν μπορεί να προσθεθεί πολύ μεγαλύτερη αξία πάνω στα ίδια υπάρχοντα, δεδομένου ότι η πόλη είναι ήδη κλεισμένη στο μέγιστο ποσοστό της. Επόμενη ερώτηση. Βρίσκεται ότι είναι ελαφρώς περίεργο ότι δεν υπάρχει απογραφή αποθήκης, δηλαδή είναι στο μηδέν. Δηλαδή αυτό το οποίο βρίσκουμε στον ισορροπισμό είναι ότι στις 31/12 χρησιμοποιήθηκε μέχρι και η τελευταία λάμπα που είχαμε αγοράσει και είχαμε αποθηκεύσει. Αυτό είναι λογικό όταν γίνονται πολλαπλές αναμορφώσεις στον ίδιο προϋπολογισμό. Επόμενη ερώτηση για το κυκλοφορούν ενεργητικό. Στις απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών βρίσκεται ένα ποσό των 4,5 εκατομμυρίων περίπου
το οποίο βρίσκεται εκεί όπως αναφέρεται και στην έκθεσή σας, από παρελθόντα έτη. Η ερώτηση είναι πόσο παλιό είναι αφενός. Και δεύτερον, για ποιο λόγο βάζετε επισφάλεια 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι διότι ο Δήμος δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα, αδιαφορεί να εισπράξει. Επομένως, καταγράφεται μέσα, ανεβάζοντας όλο το κυκλοφορού προς τα πάνω. Στην επόμενη ερώτηση, είναι της απόψεώς σας ότι η καταγραφή των λογαριασμών καταθέσεων ως όψεως κοινοθεσμίας του ύψους των 4,5 εκατομμυρίων περίπου θα μπορούσε να είναι διαφορετική την προηγούμενη μέρα ή και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ο αριθμός ο οποίος καταγράφεται δείχνει το υπόλοιπο του λογαριασμού μόνο για μία μέρα και μόνο. Επόμενη ερώτηση. Ως προς τα ίδια κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πέρα της απλής αφαίρεσης του ενεργητικού μειοπαθητικού, όπως έγινε το 2002, οφείλουν να έχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή να είναι το χρήμα ή το είδος που έχουν προσφέρει οι φορείς που δημιουργούν τον οργανισμό. Συνάδελφοι, παρακαλώ, λίγο ησυχία. Εάν να έχει κάποια ενδεχομένως αποθεματικά, δηλαδή τα διανέμητα κέρδη, γιατί μιλάμε πάντα για μετόχους ιδιοκτήτες του οργανισμού που εκδίδει τον εξοπλισμό, δωρεές από τρίτους οι οποίοι δεν μετέχουν ως φορείς μερίσματα και τέτοια. Μέσα στα ίδια κεφάλαια λοιπόν του ισολογισμού του Δήμου Νέας Μύρνης, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα βλέπουμε. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι του ισολογισμού το οποίο δεν έχει λογική σημασία για τους ΟΤΑ γενικότερα. Επόμενη ερώτηση. Όχι ερώτηση. Και περιμένει η συνοψίστερη. Είπε, δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος ότι στις πρόθεσμες υποχρεώσεις δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες. Φυσικά το χρέος δεν είναι κάτι κακό. Η ερώτηση είναι ως προς τους προμηθευτές, δηλαδή στο στοιχείο 1 και στο στοιχείο 7, στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτές στην επόμενη χρήση. Είναι ληξιπρόθεσμες. Και πότε ήταν ο τελευταίος μακροπρόθεσμος ο οποίος πληρώθηκε μέσα στη χρήση του 10. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω το εξής τελευταίο, στις σημειώσεις σας, δηλώνεται ότι ο Δήμος οφείλει να καταβάλει το επίδομα εξομάλυνσης, το οποίο συνολικά ήταν στα 2.700.000 περίπου. Αυτό για ποιο λόγο το αφαιρείται από τις προβλέψεις και το προσθέτεται, μάλλον το προσθέτει στις προβλέψεις, το αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια, όταν τα ίδια κεφάλαια δεν έχουν μια λογική σημασία για τους Δήμους. Ευχαριστώ. Κυρία Δαρσέντα, και μετά ο κύριος Πάτος, υπάρχει άλλο συνάδελφο για ερώτηση για να ακούσουμε τον κατάλογο. Ο κύριος Ευελούδης, άλλο για ερώτηση υπάρχει. Λίγο ο κατάλογος με τον κύριο Ευελούδη. Ναι, κύριε Βασίλη. Ναι. Θέλω να σας πω να διευκρινίσετε κάτι. Το ερώτημα μου έχει να κάνει σχετικά με τα μια παρατήρηση στο τέλος, στο προσάρτημα του συλλογισμού, που έχει να κάνει με τα κίνητα που έχουμε. Συγκεκριμένα, στο παράγραφο που λέει βάση για την επιφύλαξη, λέει ότι από τον έλεγχο μας περίπτωσαν τα εξής. Δεν έχει δημιουργήσει λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού του Δήμου για εξέδωση σχολικών συμπροτημάτων, τα οποία έχουν υποκριθεί στο Δήμο, καθώς και άλλα κίνητα που αναφέρονται στην επαρχόν 4 σημείωση κάτω του συλλογισμού. Και το ενδιαφέρον συλλογισμένα κίνητα παρουσιάστηκαν διαφορές ως προς την επιβάρυνση σε σχέση με την αρχική απογραφή και κατά συνέπεια την αξία, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα στα βιβλία του Δήμου. Δεν έχουμε στοιχεία για να προσδιορίσουμε την αύξηση των νηπίων κεφαλαίων, καθώς και την επίδοση στα αποτελέσματα της κρίσεως εξαιτίας των αποσβέσεων που έπρεπε να διενεργηθούν, αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία ή οι διαφορές της αξίας προηγήτων σε διαφορές στην επιβάρυνση ορισμένων κινήτων είχαν καταπολυθεί στα βιβλία του Δήμου. Και μέσα στο κείμενο του συλλογισμού υπάρχει ένα παράγραφο που λέει ότι κατά την έλεγχη τη απογραφή έναρξη τη 1η του 2002 δεν αποκλείθηκαν τα σχολικά κτίρια και πάλι οι κακέ διαφορέ των ακινήτων. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Θα ήθελα να μα εξηγήσετε την ακριβή επίπτωση τη μη καταγραφή των ακινήτων.
κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος, το επόμενο κόστος συντήρησης αυτών, τα κονδύλια δηλαδή που βγαίνουν μέσα στο Δήμο, προκειμένου να συντηρηθούν αυτά τα σχολεία, τα κτίρια, και προκειμένου να γίνουν εργασίες. Πώς φαίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα σαν σχολιασμό και πώς επηρεάζει αυτή η μη καταγραφή από το 2002 μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάρδος. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση, στην περσινή έκθεση, ίσως των οικογόμενων επιστών, αναφερόμαστε μια σειρά από προβλήματα ελλείψης, δεν ξέρω πώς θέλετε επιτέλου, στον τρόπο που γινόταν η οικονομική διαχείριση του Δήμου, για τις οποίες λεγόταν χαρακτηριστικά ότι πέρα από το ότι υπήρχε μια προβληματική παρατυπία, εγκυμονούσαν και διαχειριστικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η μη τήρηση αποθήκης, η μη εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής, η μη καταγραφή των εγγυητικών επιστολών και κάποια ζητήματα σχέση με όλα αυτά, γραφόταν ότι εγκυμονούν διαχειριστικούς κινδύνους. Εξακολουθούν και υφίστανται αυτοί οι κινδύνοι φέτος και πόσο σοβαροί είναι. Ο κ. Περιούδης. Μια ερώτηση ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα, αν είναι ενδιαφέρον, να μας πείτε ποια είναι τα στοιχεία που προσπαθούν να γίνουν την περιουσία του Δήμου, πώς γίνονται και οι καταστάσεις κατά κύριο λόγο. Ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εκείνης της περιουσίας που συγκροτείται με την έννοια του επίπεδου και οι καταστάσεις. Κυρίως από τα επόμενα και το άλλο, έχουν κάποια αναφορά τέτοια πρώτη. Αυτή την ερώτηση. Φαντίζομαι να για το λογιστικό, να σου θα σας απαντήσουν εδώ από τις λογιστές, για αν υπάρχει κάποιο πολιτικό ζήτημα, θα βοηθήσω ακριβώς στην απάντηση. Το συγκεκριμένο θέμα που έδωσε η κυρία Ταζέντα για τα σχολικά συγκροτήματα, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία, ήδη έχουμε ετοιμαστεί. Στο επόμενο, δηλαδή, στο λογισμό δεν θα υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Αυτό που ρωτήσατε για τι ποσά δαπανώνται για τη συντήρηση των συγκεκριμένων, νομίζω κάθε φορά υπάρχουν μέσα στον προπολογισμό τα ποσά που τα πάνε. Ναι, υπάρχουν, απλά θα ήθελα διαχειριστικά καθαρά, αν αυτά τα ποσά που κάνουμε εμείς ως δαπάνες κάθε φορά αποτυπώνουν και κάπου ως παθητικό μέσα στον προπολογισμό. Και πού αποτυπώνουν, δηλαδή έχοντας για μας την καταγραφή των κτηρίων και της περιουσίας μας. Είναι στον προπολογισμό, οπότε κάποια στιγμή αποτυπώνουμε στον προπολογισμό, στον εισολογισμό, αυτά τα έξοδα που κάνουμε εμείς για να συντηρήσουμε που φαίνονται κάπου σαν έξοδα τα οποία πηγαίνουν και σαν δαπάνες για αυτά τα κτίρια του Δήμου, τα σχολεία και όλα αυτά. Φαίνονται κάπου τα χρήματα που δίνουμε εμείς στον εισολογισμό. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Λίγο ήθελα την καταγραφή των κτιρίων. Όλες αυτές τις απαντήσεις θα τους δώσω εδώ για πολύ γνώση. Ο κύριος Αναποστήλος. Κάποιος που το ακούει καταλαβαίνει κάτι άλλο. Εγώ κατάλαβα τι θα ήταν να πείτε. Απλώς το παθητικό δεν έπρεπε
θέσει. Οπωσδήποτε αυτές οι συντηρήσεις, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου που έχουν κατηγορηθεί πλέον σαν πραγματοποιημένα έξοδα, έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα. Αν έχουν εξοπληθεί αυτή αυτές οι συντηρήσεις, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ή θα οφείλουν και εμφανίζονται στο ρεύμα του προμηθευτών, τα οποία θα εξοπλουθούν σε ενδεχομένως να έχουν εξοπληθεί και τώρα που βρισκόμαστε. Η έννοια της επιφύλαξης είναι. Η έννοια της επιφύλαξης όσον αφορά στην βάση διαγνώμη με επιφύλαξη είναι ότι ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει και δεν έχει καταχωρήσει στα επιφύλαξη του κάποια ακίνητα, όπως είναι τα σχολικά κτίρια ή κάποια άλλα ακίνητα, τα οποία από το 2001 από την απογραφή δεν έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία αυτή, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και λυθούν όλα τα νομικά προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν, τότε θα αυξηθεί η περιουσία του Δήμου και θα αυξηθεί, όσον αφορά το πάγιο ενεργητικό, θα αυξηθεί με τα ποσά αυτά των σχολικών συγκροτημάτων με επίστοση της καταρρής θέσης, δηλαδή θα αυξηθεί αναλόγως. Τώρα, από ό,τι θυμάμαι, υπόθηκε υπόθηκε για τις καταθέσεις όλων των δεσμείας, το ποσόν αυτό. Αν ήταν δηλαδή την 31-12, το ποσόν αυτό. Κατάλαβα καλά την ερώτηση. Η ερώτηση είναι εάν το ποσό όπως καταγράφεται στον ισολογισμό είναι μόνο για εκείνη τη μέρα και αν θα μπορούσαν να έχουν να υπάρξουν μεταβολές στην προηγούμενη, οποιαδήποτε προηγούμενη, ή την επόμενη. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν μικρότερο την προηγούμενη ή μεγαλύτερο την επόμενη. Πώς θα μπορούσε να ήταν. Υπάρχει μια αποθεσμιακή κατάθεση κάποιου ύψους 4 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, που έχει μια περίοδο. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η περίοδος, η οποία κατάθεση εμείς την επιβεβαιώσαμε μέσω της τράπεζας. Το επιβεβαιώσαμε μέσω της τράπεζας και δεν είναι πρόσχερη η προθεσμιακή αυτή κατάθεση την 31-12 για να αναλυθεί την πρώτη ή δύο πρώτη που είναι η επόμενη εργασιμή ημέρα. Είναι μια προθεσμιακή κατάθεση. Τεσσάρων. Εντάξει, τώρα πώς είναι, δεν έχει. Αλλά μιλάτε για τον χρόνο αυτόν, στην 31-12. Άρα, δηλαδή, όπως είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, μπορεί να αυξομειωθεί η προθεσμιακή κατάθεση. Απλώς ρωτάω την άποψη του ανθρώπου που εκπέμπει. Όχι απαντάει, για να καταλάβει. Αναλόγως των χρηματικών διαθέσεων, των πλεόνασμα που έχει ο Δήμος και της ανάγκης του, μπορεί να σημαντήσει να δημιουργήσει μια προθεσμιακή κατάθεση. Το ύψος εξαρτάται από τα χρήματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορείτε να τα εξοδεύσει. Κάνει ένα προγραμματισμό και λέει ότι αυτή την περίοδο εμείς θα πληρώσουμε κάποια χρήματα τα οποία μας θα βγουν από άλλες εταιρείες. Άρα αυτό που περισσότερο υπάρχει, το χρήμα δηλαδή, μπορούμε να το καταθέσουμε σαν προθεσμιακή κατάσταση για να έχουμε μεγαλύτερη πρόσφατα από τόπους. Ένα άλλο είναι η αποθήκη όσον αφορά τα αναδόσιμα υλικά. Αυτό δεν αποφύγεται σε εμάς. Το ότι δεν γίνεται απογραφή, απλώς έπρεπε να τηρούνται όπως πρέπει να τηρούνται καρτήρως στις καρτέλες αποθήκης για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ως ώστε η απογραφή στο τέλος κάθε χρονιάς να αποτιμάται και να προσδιορίζεται ένα συνολικό ύψος των αποθεμάτων αυτών και να καταπολύνει στον εξοδογισμό. Έτσι όπως το κάνει ο Δήμος, είναι σε βάρος του. Δεν είναι σε όφελός του. Αυτή τη στιγμή, όπως το κάνει τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, είναι σε βάρος των αποτελεσμάτων που παρουσιάζει. Το βρίσκετε εσείς επιστημονικά στο δίλημα. Είναι νόμιμο. Νόμιμο το βρίσκετε. Είναι υποχρεωτική τήρηση. Είναι και υποχρεωτική. Ναι, καλά. Και παρέχει τους εισαγγελείς πολύ. Μεσικά, σαν δύο σημαντικά τα μέσα.
Έχουμε και υπάρχουν και πολλοί και πολλοί. Μετά, αν θυμάμαι καλά, είπατε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αν υπάρχουν, όπως το λένε, ψυχόφιλους οφελές. Ως προς τους, προμηθευτές, στο στοιχείο 1 και στο στοιχείο 7. Το στοιχείο 1 με το στοιχείο 7 είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Αυτό που έχει σχέση μεταξύ τους, το 7, είναι με το κονδύλι, το γάμα 1-3. Αυτό έχει σχέση. Το στοιχείο 7, παρακαλώ, το στοιχείο 7, μη γάμα 2-7, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ερωτήσεις στην επόμενη κρίση, δεν έχει σχέση με τους προμηθευτές. Έχει σχέση με το κονδύλι, γάμα 1-3, δάνεια παγκεκτηρίων και γάμα 1-4, δικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Το κονδύλι αυτό που διάβασα, τα 4.430.000, είναι υποχρεώσεις πληρωτές μετά την 31-12 του 11. Ενώ για τις ίδιες υποχρεώσεις που είναι πληρωτές μέσα στη χρονιά του 11, αναφέρει το κονδύλι γάμα 2-7 να προχωρήσουν τις υποχρεώσεις πληρωτές με πόλη θέση. Οι προμηθευτές είναι τελείως διαφορετικό κονδύλι. Απλώς σας ευχαριστώ που μου το διευκρινίσετε, δεν ρώτησα αυτό. Κατάλαβα όμως. Δεν υπάρχουν όμως οι προμηθευτές στην 31η. Παρακαλώ, συνάδελφε, εγώ και διάλογο. Θα απαντήσει ο κύριος Αλακοστηδής ή ο κύριος Ικάς και μετά θα ακολουθήσουν οι απαντήσεις είτε των ειδικών αγωγικών είτε των επικεφαλής είτε των συμβούλων από την κάθε παράδοση. Κύριε Αλακοστηδής, συνεχίστε αν έχετε κάποια άλλα απαντήσει ακόμη. Όσον αφορά για να μιλήσουμε με τις απαντήσεις. Όσον αφορά για τους προμηθευτές. Η λιτότητα σε κάθε προμηθευτή, αν υπάρχει πληροφορία, πότε είναι πληρωτέα, δεν μπορούμε να δούμε εάν οι υποχρεώσεις αυτές είναι της πρόσφυγης. Τι εννοείται ακριβώς, αν δεν έχει το πληροφορία. Παρακαλώ, έχει διάλογο. Η σχέση των συμβαλώνων μεταξύ του Δήμου και των προμηθευτών, ό,τι προμηθεύεται ο Δήμος, έχει και μια περίοδο η οποία του δίνει ο προμηθευτής του Δήμου για να πληρώσει, να εξοπλίσει κάποιο υπολόγιο. Μια πίστοση που κάνει. Αν αυτή η πίστοση δεν είναι σωστά καταχωρημένη μέσα στα βιβλία του Δήμου, δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν έχει πραγματικά εξοπλίσει κάποιες πρακτικές υποχρεώσεις. Αλλά ούτως ή άλλως, αν υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιους προμηθευτές, οι οποίοι για τον απόλυτο λόγο δεν πληρωθήκαν στην ημερομηνία τους, ο ίδιος ο προμηθευτής θα φωτογραφεί στο Δήμο και θα ζητήσει τα χρήματά του και ο Δήμος θα τον εξοπλίσει. Σχετικά με το πάγκερ, θα κάτι άλλο. Παρακαλώ, συνάδελφε, ορίστε. Αν είναι ληξικόθεσμες διαμερικές. Αν είναι ληξικόθεσμες. Αν δεν μιλάμε για πίστοση, αλλά είναι ληξικόθεσμες διαμερικές. Κοιτάξτε, ο όρος ληξικόθεσμη διαμερική συναντάται μόνο με τις τράπεζες και με τους προμηθευτές. Θα μπορούσε το δάνειο του Δήμου να έχει καταστεί ληξικόθεσμο διαμερικό τη στιγμή που έπρεπε περίπτωση. Αυτή η έννοια υπάρχει. Ληξιπρόθεσμη για το μόνο τα δάνεια που είναι στους πολιτές. Δύο λέξεις που δεν θα πείσουν. Όταν λέτε πίστοση. Εντάξει, δεν πρέπει να τώρα λέμε με πίστοση εννοούμε ότι πρέπει να εκδηθεί να φράσει όλες τις διαδικασίες για να εκδηθεί από τους πολιτές. Θα φράσει κάτι που δεν πρέπει και με τη σειρά του πολιτές αυτός θα εξοπλιστεί. Και όσον αφορά για τα πάγια, μπορείτε να μου θυμίσετε λίγο την ερώτηση. Η ερώτησή μου ήταν η εξής. Σε μια πόλη που είναι ήδη κτισμένη, δηλαδή έχει φτάσει στα όρια της, η μεταβολή των παγίων ως το μέγιστο ποσοστό της έγινε στα μεταφορικά μέσα, στο έπιπλα κεντρικός εξοπλισμός, το 5 και το 6, το 1β και το 3, οδείοδο, στρώματα, κτίρια και τεχνικά έργα. Αυτά, τα 2,5 εκατομμύρια που φαίνονται στη μεταβολή, καταλαμβάνουν το 1.900. Βρίσκεται ότι σε μια χτισμένη πόλη η μόνη μεταβολή που μπορεί να γίνει στο πάγιο ενεργητικό της είναι μόνο σε αυτά, διότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι λογιστική, διότι έφτασε στο όριο της εκπομπής της κοινωνικής. Αν θέλει, απαντάει ο κύριος. Αν θέλει. Μπορώ να σας απαντήσω. Η
είναι το εξής. Από ό,τι είδαμε, ελέγξαμε τα δικαιολογητικά, αφορά κάποιες συντηρήσεις δρόμων και κάποια άλλα έργα που γίνανε, που διαμορφωθήκαν αυτά τα κονδύλια ή όπως αγοραστήκαν ένα φορματοφόρο, να θυμάμαι καλά. Και συγκεκριμένα τα έργα τα οποία έχουν γίνει όσον αφορά για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία, δεν ξέρω τι είναι, που όλα αυτά είναι κατόπιν εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε αν σωστά έκανε αυτό ή το άλλο. Υπάρχει και ένα άλλο περιπτώσιο που είναι καλυφθήκανε κάποια πράγματα, κάποιες συντηρήσεις του υποδρόμου. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε αν σωστά έπρεπε να κάνει αυτή τη συντήρηση όχι. Ναι, δεν ρώτησα, κατάλαβα όμως μου απαντήσατε. Να θυμάστε τις υπόλοιπες δύο. Τις υπόλοιπες δύο τις θυμάστε. Ερωτήσεις που έχω κάνει. Να σας τις υπενθυμίσω. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό από τις απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών τα 4,3 εκατομμύρια είναι από παρελθόντα έτη. Αυτά τα προφανώς είναι ανίσπρακτα διότι παρουσιάζονται και στους προηγούμενους ισολογισμούς. Γιατί βάζετε προβλέψεις 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο εφόσον βλέπετε όχι εσείς ως υπηρεσία, ως το βλέπετε να γίνεται μπροστά σας. Εφόσον ο Δήμος δεν τα εισπράττει καλά, γιατί επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο, δεν θα ήταν καλύτερο να διαγράφουμε ρε δύο, ή ο Δήμος τελικά να τα απαιτήσει. Το είπαμε και στην εισήγηση, δεν είπαμε για ποιο λόγο θέλει. Θα σας απαντήσω ως εξής. Οι απαιτήσεις του Δήμου είναι κάποιες απαιτήσεις που λόγω των ας το πούμε εργασιών που κάνει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα, αν κάποια απαίτηση δεν είναι εισπράξιμη ή θεωρείται ότι δεν είναι εισπράξιμη, γίνεται πρόβλεψη και όχι διαγραφή. Η πρόβλεψη έχει τον εξής χαρακτηριστικό. Ότι αν εγώ προστάω στο Δήμο και έχει κάνει για μένα προσωπικά ένα ποσό προβλέψεως αυτό που προστάω, δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δεν θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που πρέπει για να εισπράξει τα χρήματα. Αν τα διαγράψει τελείως, δηλαδή από την απέτηση να τη διαγράψει, δεν θα μην κυνηγήσει ποτέ, να το πω έτσι, για τα χρήματα που έχει. Ενώ στην περίπτωση της προβλέψεως, ναι, δεν θεωρεί ότι δεν είναι εισπράξιμη η δικιά μου υποχρέωση απέναντι στο Δήμο, όμως πρέπει να έχει το δικαίωμα και τις νομικές διαδικασίες που πρέπει να κάνει για να εισπράξει τη δικιά μου θέση. Η επανάληψη όμως αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε χρόνο κρίνουμε εμείς ως ελεγκτές κατά πόσο το ποσό αυτό των απαιτήσεων, το 4 εκατομμύρια δηλαδή, θεωρείται εισπράξιμο ή όχι. Κάθε χρόνο γίνεται επανεκτίμηση τη προβλέψεω. Κάνετε επανεκτίμηση τη ίδια προβλέψη. Τη προβλέψεω. Και την προηγούμενη χρήση το ίδιο ποσό ήταν και η ίδια πρόβλεψη. Δεν είναι το ίδιο ποσό, δεν διαφέρει. Εντάξει. Δεν διαφέρει το ποσό. Απάντησε τώρα σε αυτό. Να σας υπενθυμίσω και την τελευταία. Ναι. Στα ίδια κεφάλαια. Πέραν της διαφοράς του ενεργητικού με τις υποχρεώσεις, πέραν αυτής της διαφοράς, βρίσκεται ότι έχει κάποια λογική εξήγηση τι ακριβώς είναι τα ίδια κεφάλαια για το Δήμο της Νέας Μύρνης. Δηλαδή δεν έχει κανένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να δούμε πανελλαδικά σε οποιονδήποτε άλλο ισολογισμό για να μην πω σε όλη την υφήλιο. Τι είναι τελικά αυτό που λέμε κεφάλαιο για το Δήμο. Είναι οι άνθρωποι, δηλαδή προστίθενται στο συγκεκριμένο και η διαφορά των αποτελεσμάτων κρίσης. Τι είναι αυτό. Είναι μία φούσκα στην οποία προσθέτουμε και αφαιρούμε. Μου είπατε προηγουμένως ότι η καθαρή θέση είναι η διαφορά μεταξύ ενεργητικού και πραγματικού καταναλωτικού. Έτσι είναι ακριβώς. Η διαφορά, η καθαρή θέση αποτελείται από το ενεργητικό συνεργητικό μείον το πραγματικό παθητικό. Όμως δεν καταλαβαίνω ότι το ερώτημα που κάνετε είναι ότι αν η καθαρή θέση, αν
υπαρκτά. Αυτό είναι. Ουσιαστικά όφιλε να είναι αποδοχές. Αποδοχές. Όχι. Είναι μεταφερτή. Δεν είναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν δεν είναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν δεν είναι. Επομένως, μία λογική εξήγηση. Πέρα από τις αφαίρεσεις ότι κάνουμε μια άσκηση. Ποια είναι η λογική εξήγηση. Τι ακριβώς είναι τα ίδια κεφάλαια. Για το ΣΟΤΑ. Για το Δήμο της Νέας Μύρης συγκεκριμένα. Ακούστε, όταν οι Δήμοι δεν είναι ανώνυμες εταιρείες για να έχουν μετοχές και τις μετοχές αυτές να συμπεράσουν στους Δήμους. Στους κίνδυνους του συλλόγους. Δημότες του Δήμου. Είναι μια, ένα ανωμικό πρόσωπο, να το πούμε έτσι, που είναι μόνο μετοχικό. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση των ανωμικών εταιριών, που έχει δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο, όχι, το κεφάλαιο αυτό έχει δημιουργηθεί από τότε, από το 2001, και ταυτόχρονα προστίθεται στην καθαρή θέση οτιδήποτε ο Δήμος να λαμβάνει επιχορήγηση από το Ιδρυτικό Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συν το, ή μείον το αποτέλεσμα που προσδιορίζει, πλεόνασμα ή έτοιμα που προσδιορίζει ο Δήμος τα χρόνια. Επομένως, αν διαπιστώσουμε, θα δούμε τη χρονιά την περσινή και 71 εκατομμύρια, και φέτος είχε 70. Άρχουν μία μείωση. Και πού οφείλεται η μείωση, οφείλεται στο αποτέλεσμα της χρονιάς, της φετινής, το πλεόνασμα. Πέρσι είχε πλεόνασμα 1,7 εκατομμύρια, φέτος είχε 106.000. Αυτή η διαφορά επηρέασε και την καθαρή θέση. Δηλαδή, αντί να έχουμε μία αύξηση, μία μείωση, γιατί δεν είχαμε πλεόνασμα μεγαλύτερο, τουλάχιστον από τις περασμένες χρονιάς. Ο κύριος Πάτης και πάλι να ερώτησε. Είχα ρωτήσει σε σχέση με τον εκκλησιακό κινδύνο στην περσινή τουλάχιστον έκθεσή σα, τη σημαίνα του ότι κινδυνεύονται από το διτήρηση αποκατοίκη, από τον τρόπο που κρατιώνουν στα κοινωνικέ επιστολέ κτλ. Αν εξακολουθούν και υφίστανται και φέτο αυτά τα προβλήματα, και μάλλον και το 2010, και πόσο σοβαρή είναι αυτή η κίνδυνη. Όσον αφορά την έκθεση της προηγούμενης χρονιάς. Δεν έχω την έκθεση και λέω ότι θα μπορούσα να δω τι λέει. Το εξάρτητο δεν είναι να πέσει εγώ ο ελεύθερης. Αν το ήξερα, μόνο το έφερνα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σας πω όσον αφορά για τα αποθέματα, τα αναλώσιμα υλικά που υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου, που θα έπρεπε να έχουν καταλάβει μια μεθοδό να αρχιπροδιστούν στον ισόγειο, που επαναλαμβάνω ότι αυτό που κάνει ο Δήμος είναι σε βάρος του και όχι σε όφελός του. Και όσον αφορά τώρα τις διοικητικές επιστολές, αυτός είναι μία... μιλάμε για διαχειριστικούς λόγους. Όταν έχουμε διοικητικές επιστολές, οι οποίες μπορεί να είναι σε κάποιους πακέτους τυπικών νεύρων, εμείς λέμε ότι αυτές οι διοικητικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε κάποιο ασφαλές χρηματοπιστωτικό και κάποιο άλλο σημείο του Δήμου, ούτως ώστε αν παρελπίδα καταπίσει μια τέτοια εκδικητική επιστολή, όπως ξέρετε, γίνεται δάνειο αμέσως, η εγγύηση αυτή δηλαδή καταπίνει, γίνεται δάνειο για το υπερού η εγγύηση. Εμείς αυτό λέμε ότι θα πρέπει αυτές οι εκδικητικές επιστολές κάπου να είναι μαζεμένες για να γνωρίζει ο Δήμος να πάει στην εγγύη για αυτές τις εγγύησεις που εγγυάται κάποιος εγγύη. Κύριε Πρίκο, εσείς αν θέλετε παραλάβετε για να... Αυτά δεν είναι αστό. Θα τα πω στο καρδιάστα. Ο κύριος Κουτελέκης αναφέρεται. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Κουτελέκη. Για να είμαστε ακόμα πιο αναλυτικοί σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα και τις πάντα δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να πω ότι κατά το 2010, σε καθημερινή βάση, και όχι σε μηνιαία ή άπαξ του μήνα, τα διαθέσιμα του Δήμου, προθεσμιακή κατάθεση, συνταπιευτήριο, κοιμάθηκα από τα 6.900.000 έως τα 8.200.000, μιλάω για το 2010, για να κλείσει εν τέλει, στο τέλος του χρόνου, στα 4.500.000, γιατί ακριβώς στο τέλος του χρόνου άρχισε να πιέζει το Δήμο η συνολική απομείωση της επιχορήγησης που ήταν 103 εκατομμύρια μικρότερη το 2010 σε σχέση με το 2009. Άρα κινηθήκαμε τέλη το 2010 σε καθημερινή βάση και θα εξηγήσω και ενώ πάνω από το σύντομα από τα 8 εκατομμύρια έως τα 4,5 με τα οποία κλείσαμε στις 30.
δεν είναι η τελευταία ενδεχόμενη περίοδο που συζητάμε τον ισολογισμό μα. Μέχρι σήμερα τα διαθέσιμα του Δήμου σε καθημερινή βάση και όχι άπαξ του μήνα κινούνται από τα 4.500.000 το περσινό κλείσιμο στα 6.700.000 που είναι τα σημερινά διαθέσιμα του Δήμου, εκ των οποίων τα 3.000.000 είναι σε προθεσμιακό λογαριασμό και τα υπόλοιπα είναι σε λογαριασμό τα πληκτηρίου. 710.000 από αυτά που σας είπα, από τα 6.700, είναι στο λογαριασμό της ενιαίας αρχής πληρωμών για τις επόμενες μισθοδοσίες στις 10 του μήνα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τα ανεξόπλητα χρηματικά εντάγματα τα σημερινά, έναντι διαθέσιμο 6.700.000 ευρώ, είναι 450.000. Δεν υπάρχουν λήξη πρόθεσμα, υπό την έννοια που εξήγησε προηγουμένως και ο οδοντός ελεγκτής, και οι δαπάνες του Δήμου πληρώνονται σε διάστημα ανάλογα με το cash flow που επιλέγουμε, από 1 έως 3 μήνες το ακραίο όριο από την έκδοση του πληρωματικού εντάγματος μετά τον έλεγχο από την πάροδο του Ελληνικού Συνεδρίου. Πολλές δεν θα πάνε, επειδή είναι πάρα πολύ μικρές και είναι οι περισσότερες, δηλαδή από τα 100-120 περίπου ανεξόπλητα χρηματικά εντάγματα, τα 80, τα 90 είναι από 100 ευρώ έως 2.500-3.000 ευρώ. Πολλές φορές και οι υποδιευθυντές αφήνουν να μαζευτούν εταιρεία για να έχουν να τα πάρουν όποτε εκείνοι επιλέξουν. Αυτό είναι το σημερινό κάστρο και η οικονομική θέση, όχι ισολογιστικά, αλλά σε πραγματικά διαθέσιμα και περιπτώσεις. Και η συνάδελφη των αναρτήσεων έχει δηλώσει ο ιστορικό αγωνιστή στην πλευρά του κυρίου Κούπα, αυτή τη περιμένει, κυρία Δαρσέντα, άλλο συνάδελφο, κυρία Κασιμέρη. Πώς είναι η δικιά μου βοήθεια, κυρία Κασιμέρη. Ο Τεχνίδης. Ο κύριος Πάντος. Ο κύριος Νεπελούδης. Ο κύριος Βρετός. Και ο κύριος Κουπελάκης. Ο κύριος Περιμένης. Συνήθως η αντιπολίτευση αναφέρεται σε κακούς ή καλούς ισολογισμούς. Δεν θα το πιάσω καν αυτό, ο ισολογισμός είναι αυτός που είναι. Επομένως και αποδεκτός. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι τα ποσά καταγράφηκαν όπως έπρεπε. Το σχόλιο το οποίο θα κάνουμε όμως το εξής. Εδώ μιλάμε για διαχείριση και δεν μιλάμε ούτε για καλούς καπιτάνιους ούτε για καλούς μετάλλες. Μιλάμε για διαχείριση η οποία με τίποτα δεν μπορεί να φανεί από έναν ισολογισμό μιας ημέρας. Οποιοςδήποτε το πει αυτό, απλά ζει τη ζωή του μόνο μέσα σε μια ημέρα. Ας δούμε λοιπόν τα κομμάτια ένα-ένα. Το πάγιο ενεργητικό αντικατοπτρίζει τι περιουσία έχει ο Δήμος, είτε είναι στην κυριότητά του να την εκμεταλλεύεται, να την μεταπουλάει κτλ. Ή είναι περιουσία η οποία έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία. Και αυτή η περιουσία δεν μπορεί να ανταλλαχθεί. Δηλαδή υπάρχουν πλατείες, δρόμοι κτλ. Ο Δήμος δεν μπορεί ούτε να τα νοικιάσει ούτε να τα πάσει. Επομένως, καταγράφοντας όλα αυτά και καλώς καταγράφονται, δεν δίνει μια πραγματική εικόνα των παγίων του Δήμου, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι δικά του με την έννοια τη λογιστική δικά του. Η όποια μεταβολή έχει να κάνει καθαρά με αυτοκίνητα, με ασφαλτοστρώσεις, η οποία τελείως στοιχεία, λέω τώρα εγώ, αυξήθηκε γιατί μέσα στο 10 ήταν και η προεκλογική περίοδος. Επομένως, φαστώσαμε όλους τους δρόμους με περισσότερη άσφαλτο και ειδού το αποτέλεσμα μέσα στον ισολογισμό. Αφήνω όμως. Τελείως περίεργο μου φαίνεται πώς είναι δυνατόν, ναι, λογιστικά είναι εναντίον του Δήμου να μην έχει υπόλοιπο αποκράτηση. Σε πραγματικό επίπεδο όμως ξέρετε τι λέμε. Ότι μέχρι την τελευταία μέρα δόθηκε εντολή ό,τι λάμπες, μολύβια, ξύστρες, γόμες έχει ο Δήμος της Νέας Μύρνης να τα χρησιμοποιήσει άμεσα. Ώστε ποτέ να μην μπει αυτό το ποσό μέσα. Είναι λογικό σε κάποιον άλλον. Καλά. Και το λέει. Λείπει όμως ένα στοιχείο. Και αυτό είναι το στοιχείο που δείχνει με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση μέσα στο Δήμο. Επόμενο στοιχείο. Όσον αφορά στις απαιτήσεις, το αληθές είναι αυτό.
ότι οι απαιτήσεις από παρελθόντα έτη καταγράφονται και ενώ άρχισε στο 50% να είναι η προβλέψη, φτάσαμε κοντά στο 75%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Δήμος δεν θέλει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το δημιουργήσεις, δεν θέλει ή αδυνατεί μέσω των υπηρεσιών να εισπράξει αυτά τα οποία το οφείλουν. Και εδώ δημιουργείται το εξής ερώτημα. Εμείς δεν εισπράττουμε, αλλά όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, πληρώνουμε στην ώρα μας. Αυτός οποιοδήποτε νοικοκυριό θα το έβαζε στο κόκκινο. Δεν είναι δυνατόν να λέμε, α, εγώ πληρώνω τα πάντα στην ώρα μου, αλλά όταν έρχεται να εισπράξω, άστο να το βάλω μερικά χρόνια, θα το αφαιρέσω λίγο με επισφάλειες και μετά θα το ξαναβάλω την επόμενη σεζόν. Το Ταμείο νομίζω ότι απαντήθηκε και από τον κύριο Αντιδήμαρχο. Όντως έχει διακυμάνσεις. Τώρα, αν είναι αυτές ή κάποιες άλλες, έχουμε ζητήσει πολλαπλώς να δούμε τις καταθέσεις της τράπεζας. Όλα αυτά τα εξτρέα έχουν μιας μέρας, αλλά όλης αυτής της δωδεκαετίας και ουδέποτε τα έχουμε λάβει. Επομένως, θα μείνουμε στα λόγια του κυρίου Αντιδήμαρχου, όπως εκείνος υποστηρίζει. Τα ίδια κεφάλαια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το ΣΟΤΑ. Είναι ένα κομμάτι του ισολογισμού που καλός ή κακός δώσαν κάποια απάντηση οι κύριοι ορθολογιστές, αλλά δεν απαντήσαν στην πραγματικότητα. Εάν ήμασταν οποιαδήποτε εταιρεία, και καλώς δεν είμαστε, το κεφάλαιο θα ήταν μετοχές και μερίσματα. Προσθέτοντας λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό παραδειγματάκι, προσθέτοντας τα 106.000 ευρώ της χρήσης στο κεφάλαιο, αμέσως σημαίνει ότι είναι τι, 106.000 τι. Είναι ρευστό, είναι κάτι το οποίο θα αποδοθεί στους πολίτες. Τι είναι αυτό τέλος πάντων το 106.000. Ή οποιοδήποτε άλλο ποσό μπαίνει γέννη και φαίνεται, η φούσκα ουσιαστικά από τι. Μέσα από τα σχόλια για το επίδομα, εξομάλυνσης των υπαλλήλων της Νέας Μύσης, το οποίο πρωτόδικα έχει εκδικαστεί, ο Δήμος οφείλει να καταβάλει 2.700.000. Επομένως, τι κάνουμε λογιστικά, λέμε. Ήταν πολλά τα κεφάλαια, θα τα αφαιρέσουμε εκεί και θα το προσθέσουμε στις προβλέψεις. Αν το κάναμε αυτό το πράγμα σε μια εταιρεία, θα μειώναμε το κεφάλαιό της. Δηλαδή, αν είχε μετοχές, θα ρίχναμε την τιμή της μετοχής. Τι μειώνουμε εδώ πέρα? Το πραγματικό κεφάλαιο του Δήμου της Νέας Μύρνης είναι οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους πουλήσουμε για να μπορούμε να μειώνουμε ή να αυξάνουμε το οτιδήποτε μέσα στα ίδια κεφάλαια. Καλώς ή κακώς, το ελληνικό κράτος αυτό μας έδωσε ως εργαλείο, δεν προέβλεψε ότι θα δημιουργηθεί λογικό λάθος και μόνο, το οποίο φυσικά δεν είναι λάθος των ορκωτών λογιστών. Αλλά είναι λάθος της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής δεν ρώτησε τι είναι τούτο. Πάμε παρακάτω. Θα αναφερθώ καθαρά στους δείκτες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δείκτες είναι αληθείς, βασισμένοι στους αριθμούς οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Οι δύο πρώτοι δείκτες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την οικονομική διάρθρωση, αδιάφοροι τελείως είναι δείκτες βιβλίου και δείχνουν ο Δήμος τι ποσοστό έχει στο σύνολο του ενεργητικού του, στα πάγια, πάγια τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν έχει ο Δήμος μας πλατείες, δεν είναι ιδιόκτητες. Επομένως, αδιάφορο από αυτήν την πλατεία. Και φυσικά το υπόλοιπο είναι το κυκλοφορούν ενεργητικό. Όλοι οι υπόλοιποι δείκτες, οι οποίοι εμπεριέχουν... Κύριε Πρόεδρε, στον μπαλκόνι. Τι να κάνω, το έχω πει και σε διάστημα 10 λεπτών, έχω παρακαλέσει. Νομίζω ότι μιλάω σε μήνυμα και σε αυτά τα σχόλια. Τι να κάνω, υπάρχει αυτοπιθαρχία.
Στου όλου του υπόλοιπου δείκτε που καταγράφεται στον αριθμητή τα ίδια κεφάλαια, το αποτέλεσμα δεν έχει νόημα. Όπως σας εξήγησα, τα ίδια κεφάλαια ισοτά δεν έχουν ουσιαστική σημασία. Που σημαίνει διαιρούμε τη φούσκα με κάτι από κάτι, με έναν παρανομαστή. Διαιρούμε φούσκα με σύνολο υποχρεώσεων και βγάζουμε 914%. Τι σημαίνει αυτό? Προκαλώ οποιοδήποτε συνάδελφο να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει. Όχι τι γράφει η έκθεση, αυτά τα γράφουν τα βιβλία. Να μας εξηγήσει λοιπόν τι σημαίνει φούσκα προσπάγιο ενεργητικό, ο οποίος λέει δείχνει τον βαθμό χρηματοδότηση των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή από το τίποτα. Πάμε να δούμε και τελειώνουμε. Όταν χρησιμοποιούμε δείκτες, καλό είναι να μην τους παίρνουμε από το πρώτο κεφάλαιο της λογιστικής θεωρίας. Καλό είναι να είναι δείκτες οι οποίοι να έχουν νόημα για τον οργανισμό του οποίου αποδίδουν το αποτέλεσμα. Και σας λέω, το σχόλιο το οποίο είναι χρόνια τώρα και από τον συγκεκριμένο δήμαρχο που το διάβασε, αλλά και από το προηγούμενο, κυκλοφορούν ενεργητικό όπως με αρχιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ονομάζεται αλλιώς και γενική ρευστότητα και βγάζει πάνω από τον Δήμο. Κακός ο δήμαρχος στο εισηγητικό του δήλωσε ότι αν είναι ένα, είναι καλό. Κακός. Αν είναι δύο, είναι αποδεκτό. Όχι καλό. Αποδεκτό, αν είναι παραπάνω από δύο. Όμως, μέσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό, κύριε συνάδελφε, θα δείτε το εξής. Ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα πλην του τραπεζικού λογαριασμού. Το οποίο θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τράπεζες και την επόμενη μέρα θα τα πάρεις. Ποιο είναι λοιπόν το σχόλιο? Ότι αν κλείναμε την επόμενη μέρα, εμείς ο Δήμος δύο φορές θα μπορούσαμε να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Λάθος. Και είναι λάθος διότι οι απαιτήσεις που είναι κομμάτι του αριθμητή και των μεγαλώνουν από πάνω προς τα πάνω, δεν είναι εισπραχτές τα τελευταία 5 χρόνια. Επομένως, πώς κλείνοντας αύριο, ενώ δεν τα έχουμε εισπράξει τα τελευταία 5 χρόνια, ξαφνικά την επόμενη μέρα θα βγουν ποιοι για να εισπράξουν κεφαλοκυνηγοί? Ο πραγματικός δείκτης, κύριε, ο πραγματικός δείκτης, υπάρχει κι άλλος δείκτης. Δεν είναι μόνο αυτός. Και τελειώνει. Ο πραγματικός δείκτης λέγεται ταμιακή ρευστότητα. Και όχι γενική ρευστότητα. Και στον αριθμητή έχει τα διαθέσιμα, δηλαδή τι είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση, μόνο οι λογαριασμοί στην τράπεζα προς το κυκλοφορούν. Προς την πρακτικότητα στις υποχρεώσεις. Και αυτός, κύριε, ο δείκτης βγάζει 1,35. Οι τράπεζες, τα απόλυτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν κάτω από 1. Ο Δήμος της Νέας Μήνης, αφήστε να ολοκληρώσω. Ο Δήμος της Νέας Μήνης έχει 1,35. Και σας λέω το εξής, είμαστε 0,35 πάνω. Και λέω το τελευταίο και τελειώνω. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή, είτε στην νομοθεσία που λέει το κράτος δεν κόβει τις επιχορηγήσεις στους Δήμους. Ή τελικά δεν εισπράξουμε αυτά τα οποία θέλουμε να εισπράξουμε, γιατί έχουμε και αργούς μηχανισμούς εισπράξης, τότε τελικά μήπως αυτό το 0,35 το επιπλέον είναι μείον. Και εκεί, κύριοι, θα το χάσουμε το παιχνίδι. Εκεί χάσουμε. Είμαστε οριακά στο Δήμο. Είμαστε οριακά σε τέτοιο σημείο που παίζουμε με το ευρώ. Λίγο να αλλάξουν τα δεδομένα ή να καταγραφούν όλα, γιατί όπως είπαν και οι οκτωτοί λογιστές, εμείς καταγράψαμε αυτά που έπρεπε και μπορούσαμε να καταγράψουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είχα να σου πω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι συνάδελφος και έχω ακούσει πολλές φορές από τον κύριο Κούπα, προκειμένου να σας μεταφέρω την τοποθέτησή του στο 2010. Μπορώ να συνεχίσω? Κύριε Πρόεδρε, ο συλλογισμός είναι η σύγκριση ισών περιζώντων που παρουσιάζει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης ενός δήμου, ενός οργανισμού, σε μία όμως δεδομένη χρονική στιγμή. Παρουσιάζεται λοιπόν στον συλλογισμό του 10 αποτελέσματα χρήσης με πλεόνασμα καθένα
6.000 ευρώ, ενώ στην κρίση του 2009 είχε εμφανίσει πλεόνασμα 1.720.000 περίπου. Αυτό με το πλεόνασμα χρειζόμενο το αντίστοιχο του προηγούμενου ετών, σα δίνει ένα ρεαλιστικό άνοιγμα 4.550.000. Εμείς οι τζίρο και εμείς οι αναλύσεις που διαβάζουμε θα εντυπωσιαστούμε όπως εντυπωσιάζονται οι πρόθυμοι κονδυλοφόροι εντός και εκτός Νέας Μύρνης. Χρόνια τώρα σας μιλάμε για ενεργειακό έλλειμμα ή πλεόνασμα, ενώ τη διαφορά που θα προέρχεται αν τη 21η Δεκεμβρίου εισέφερε όσο μπορούσε να εισπράξει από τις διάφορες δραστηριότητες του και συγκρότητες που πήραν όλες τις υποχρεώσεις στο Δήμα. Και η διαφορά κυρίσει την κύλη μέχρι το 2007 θα σας αφήσει πέρα από την κύλη που έχει παραδοθεί και ο κ. Σοκελάκη σε μια εκθεσική κρίνη. Το 8, 9 και το 10 είναι στην κόψη του Σαρδιού. Και αυτό το έχετε αναγκάσει σε πανάκια δεδομένου ότι υπάρχουν δήμοι που αγωνιούν για την μισθοδοσία. Αυτού του δήμου ανταγωνίζεστε και εγώ σα τη λέτε για το δημοτικό θαύμα τη Νέα Πύρου. Δύο λέξει για τα κοινά οικονομικά στοιχεία. Εμφανίζεται στο κυκλοφορούμενο πολιτικό στη σελίδα 11 και 12 ένα ποσό 5.777.000 και το ρωτήριο 4.404.000 του τραπεζικού λογισμού. Ενώ σε αρχιδότητα τη υποχρεώση και συμμεταλλαγή του λογισμού πρακτικού εμφανίζεται συνολικά ποσό 3.282.000 ευρώ. Θα έλεγε κανεί με πρώτη ματιά ότι υπάρχει ένα κακό πληρώμα περίπου 2.285.000 ευρώ. Μια δεύτερη ματιά όμω θα έλεγε ότι στο κυκλοφορούμενο ειδικό έχει αρκεστεί ποσό. Ενός εκατομμυρίου από το ποσό 3.000 που αφορά δημοτικά τέλη και τα από Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2010 που αναμένεται να εισπραχθεί αρχές του έτου από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι καθαρά λογιστικό παραπλανητικό, διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη Νοεμβρίου Δεκεμβρίου του 2009 είχαν μπει στα έσοδα του 2010. Άρα αμέσως πέφτει το ταμιακό πλεόνασμα στο ποσό 665.000 περίπου. Αν δεν λάβουμε υπόψη την παρατήρηση στην έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεκτήριου ληστής, την παράγραφη νόμιμη επιφύλαξη στο σημείο 2, που αναφέρεται σε πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις, δυνάμει τον οποίο ο Δήμος οφείλει να καταβάλει 890.000 ως επίδομα εξομάλυνσης και άρρηξη εντεμούσης με την ίδια νομική βάση ύψους 1.800.000 ευρώ, έπρεπε να δημιουργηθεί πρόβλεψη. Η μη διεκλήρη των ανωτέρων προβλέψεων έχει συνέπεια η καθαρή θέση να εμφανίζεται αυξημένη κατά 2.690.000 και οι προβλέψεις όπως αμειωμένες. Αυτά τα λίγο από τι λογιστές. Πείτε μου τώρα εσείς πόσο κάνει διαφορά 635.000 πλέον 2.690.000 και πείτε μου επίσης, αν ο Δήμος ήταν επιχείρηση που έλεγε ότι είχα και έχω και έτσι, θα την πίστευε κανείς αγοραστής για να βάλει τις επόμενες ολιγισμούς στην παρούσα κρίση. Και κάτι τελευταίο. Οι περιβόητοι δείκτες που τα 2-3 τελευταία χρόνια τόσο πολύ κόπτεται ο κ. Σκουδελάκης έχουν κάποια παρέμβαση για οποιοδήποτε Δήμο, ίσως να έχουν κάποια απαθές σε εμπορικές επιχειρήσεις και οπωσδήποτε τη συντάξη της έκθεσης τη δουλειά τους κάνουν και δεν τους είναι δύσκολο να κάνουν διάφορους δείκτες δίνοντας την ευκαιρία στους εργοδότες τους να τους σχολιάζουν για να το δοκούν. Κυρίες και κύριοι, αν πρέπει να δούμε κάποιο ευθυντής ή αυτός που θα εκπονήσει οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και αυτός είναι ο δείκτης ταμιακής δεξιότητας, ίσως διαθέσιμα στην τράπεζα για την πρόσβαση στις υποχρεώσεις και μεταβατική λογαριασμού του φοιτητικού. Και ο δείκτης αυτός για εσάς είναι 4.429, 3.282, ίσως με ένα χρόνο για λεπτά. Το μαγειρέψετε ώστε να έρχονται είτε σαβάρι και όλες νερά. Αν όμως λάβουμε υπόθετες παρατηρήσεις των αρκετών λογιστών, ο δείκτης αυτός είναι η πρόσβαση του ενός. Και αυτό δεν είναι κάτι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγγνώμη, να φέτος δεν είχα 100 λεπτά στην υποχρέωση που έχω με το θεσμικό μου ρόλο να μιλάω για τα μέτρα οικονομικά του Δήμου. Και με ενοχλεί η έβαση που χρόνια τώρα δείχνουν οι διοικούντες παρουσιάζοντας το μαύρο άσμα. Σε μια εποχή που η πατρίδα έχει φτωχεύσει και την πρώτη ώρα να έρθουν μαζί του των περιστάσεων για να μην μάθουν τα χειρότερα, είναι περίπου πολυτέλεια να μαλώνουν τον κύριο Κουτελάκη αν ο Δήμος έχει ταμιακό υπόλοιπο συν 1.600 ή 770.000 ευρώ. Τέρμα τα θεάματα των 25.000 ευρώ που θα του κρίνει το καρουσέλ που βάζει από την τσέπη του ο Δήμος 90.100.000. Τέρμα οι πολυτελείς εκδόσεις και επανεκδόσεις των 60.000, εκδηλώσεις μόνο από ερασιτέχνες και θελοντές δημιουργούς, καλλιτέχνες, μουσικούς τραγουδιστές. Τέρμα η προμήθεια και την προμήθεια. Ελέξτε αυτηρά και περικόψτε, παζαρέψτε, ρωτήστε, ψάξτε περισσότερο για να πετύχετε τις μικρότερες δυνατές τιμές. Τέρμα η ανεξέλεγκτη λειτουργία των δίθεν δημοτικών ιατρείων. Αποφασίστε επιτέλους να μάθετε τι κοστίζουν. Για αυτό θα διαβιβλήσετε όσοι θα μπορούν να γίνονται τουλάχιστον και κάποιες ιατρικές πράξεις με την αξιολογική προσφορά διεθνών συμπολιτών μας. Και εξοδολογήστε την υπηρεσία καταλληλότητας. Είναι ανεπίτευτο πλέον να προσλαμβάνετε κάθε πρόβλημα ένα και περισσότερους συμβασιούχους. Μπορεί η υπηρεσία να λειτουργήσει με το μόνιμο προσωπικό και ελάχιστο σε σκοπό συμβασιούχους. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο.
περισσότερα με λέει λιγότερα λεφτά. Το ξέρετε ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και ο άνθρωπος στην υπηρεσία καθαριότητας που μπορεί να το φέρει σε πέρας. Δώστε τις αρχές οδηγίες και αφήστε να το πράξει. Τέρμα δεν είναι που πληρώνεται σε διάφορους ορόφους και μερίσματα, αγώνα και υπόγεια ψηφοσυλλεκτών και μετέρων της παράταξής σας για χρήσεις αντίμαχτες και δράσεις που μόνο στη φαντασία τους μένουν υπάρχουν. Επισήμως δηλώνεται το 2010 500 ευρώ στο Δήμο, ενώ ένα χρόνο πριν πάλι επισήμως δηλώνεται 432. Λέει κάτι αυτό. Τέρμα τα τρία γυμναστήρια στην πόλη. Αρκούν και τα δύο. Οι κυρίες και οι κύριοι φροντίζουν ψηλοέτατος, μπορούν να αρχίσουν πεπάτημα. Θα ξεκονομηθούν έτσι χρήματα. Αρκετά χρήματα, ώστε του χρόνου να είναι περισσότερα τα παιδάκια που θα μπουν στέλνει σε παιδικό σταθμό, μπορεί να εξοδεύουν οι οικογένειες. Θα μπορέσετε έτσι να αυξήσετε τις κοινωνικές παροχές. Στοχευμένες όμως και πληροδίκες. Αποφασίστε κυρίοι και κάποια πολιτική για τον λαό και όχι για τους ψηφοφόρους. Κυρία Κασιμέρη. Θα ήθελα να μιλήσω ορθοτολογιστή. Αναφέρεται σε ένα σημείο ότι δεν έχουν καταγραφεί από το 2001 αναφέρεται σε ένα σημείο ότι δεν έχουν καταγραφεί από το 2001 τα ακίνητα του Δήμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τι ακίνητα έχει το Δήμο που δεν έχουν καταγραφεί πουθενά και αυτό είναι νόμιμο, ηθικό, λογικό. Δώστε μια εξήγηση. Κύριε συνάδελφε, η ερώτηση προέκυψε από αυτά που άκουσα λοιπόν, ξέρω ότι ενοχλείστε μερικοί, αλλά θα αναλυθεί. Αυτά προέκυψαν από τα λεγόμενα που άκουσα. Εγώ δεν είμαι ονομολόγος. Πρέπει να ξέρω μερικά πράγματα. Σας θέλω να απαντηθεί η ερώτηση, κύριος Πάτης. Δεν τέλειωσα, δεν τέλειωσα. Άλλη μία. Σε ένα σημείο άλλο, αναφέρονται σχετικά με αποθήκες και λοιπά, είναι εις βάρος του Δήμου. Ακριβώς τι εννοείται. Εις βάρος του Δήμου. Απαντήθηκε, θα πες φορές απαντήθηκε. Λάθος, όχι, αναφέρθηκε. Εις βάρος των δημοτών. Ανοίγεται μια σχέση αν είναι εις βάρος των δημοτών. Τι διευκρίνεστε, όταν είναι εις βάρος του Δήμου. Εσείς κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να το εξηγήσετε, γιατί εγώ δεν μπορώ. Δεν είπα τι. 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 Καταρχάς, σε όλα τα ζητήματα στα υποδομικά, να καλωσορίσω λίγο εσύ και με τον απολογισμό. Αυτό που κατά κύριο λόγο, σε βάση περιπτώσει, καλύτερο μας καλείται να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από την παρουσίαση των αριθμών φυσικά και των έλεγχων τους, είναι το κατά πόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος, ο μηχανισμός του Δήμου Οικονομικός διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου, αλλά και η Δημοτική Αρχή στις κατευθύνσεις του Δήμου και στην αυτό το πρόβλημα του Δήμου. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου και τι σε πολιτικό επίπεδο μπορείτε να διαχειρίσει. Για να ήταν πιο ουσιαστική σήμερα η συζήτηση, θα ήταν χρήσιμο το είχαμε και την πέρυσι, να έχουμε μαζί με τον συμμετέχοντα Δήμο να έχουμε και την αίσθηση των ορθοτολογιστών, η οποία άρχισε να έχετε δύο μήνες αργότερα. Αυτό θα επέτρεπε μια πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση, γιατί και πέρυσι έτσι και όλες τις φορές μέσα από την αίσθηση προκύπτουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ζητήματα που εν πάση περιπτώσει έχουν αξία το να βοηθάζουν λίγο στα την ανάλυση αυτή τη στιγμή. Αλλά το μόνο πρόβλημα και το γνώμη μας είναι αυτό. Θα στα στείλετε πέρα. Παράσταται μια σειρά από όσο τουλάχιστον
μπορούμε να συναγάγουμε και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι πρωτοκαιριτές και από το μικρό σημείωμα που παραθέτουν, μια σειρά από προβλήματα, από αδυναμίες που έχουμε επισημάνει και πέρυσι, ότι εμείς οι οικοδιολογιστές και το έχουμε θέσει και εμείς στην επιχείρησή μας εδώ, εξακολουθούν και παραμένουν, δεν έχουν επιληθεί μέσα στο 2010. Και αυτό κατά τη γνώμη μας επίσης συνιστά ένα έλλειμμα και στην λειτουργία του Δήμου, αλλά και στην πολιτική του διαχείριση. Δηλαδή, τα προβλήματα με την ακίνητη περιουσία του Δήμου που δεν έχουν να κάνουν μόνο το κομμάτι τα σχολεία που αναφέρθηκε, και εδώ να πω ότι αν όντως έτσι του χρόνου το πρόβλημα αυτό εκλείπει, εμείς θα το θεωρήσουμε από τα θετικά της πάντως δημοτικής αρχής και της δουλειάς του Δημάρχου. Έστω 10 χρόνια μετά πούμε να πούμε στην διαδικασία να καταγραφούν και να μπουν στο περιβιολόγιο τα σχολεία. Αλλά θυμίζω ότι πέρυσι και από όσο μπορώ εγώ πέρας να συγκρίνω από τα νούμερα που υπάρχουν και τις αλλαγές να μην φαίνεται να έχουν αλλαγές, υπάρχει και η εκκρεμότητα που αναφερόταν πέρυσι για 3 υπόπεδα, για ένα κίνητο που ανήκει στον Δήμο, η διαφορά στα τετραγωνικά στην φάνη των τετραγωνικών στις εκλογικές εγκαταστάσεις της Αρτάκης, το θέμα με τον Γαλαξία ενδεχομένως που εμφανιζόταν σαν ακίνητο τρίτον, υπάρχει και ένα πρόβλημα εκεί, το οποίο πρέπει να λυθεί και να λυθεί γρήγορα. Θα ελπίζω ότι εδώ λέτε την ασχολία, ότι να λύσουμε και όλα τα υπόλοιπα πράγματα, κύριε Δημαρχέ. Το δεύτερο είναι το πρόβλημα της μη εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής και της μη τήρησης αποθήκης. Ανεξάρτητα από το αν λογιστικά, όπως είπε ο κ. Ελεκτής, αυτό δημιουργεί καλή ή κακή εικόνα για τα μεγέθη του Δήμου και για τη Δημοτική Αρχή, τίθεται το ζήτημα φυσικά του ότι από όσο ξέρω τουλάχιστον είναι υποχρεωτική η τήρησή του, αλλά εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα του οικονομικού μας μηχανισμού που πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να υπάρξει, να παρουσιαστεί εδώ ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς το λύνουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό να διαιωνίζεται στο όνομα του ότι η δημοτική αρχή τη δική μας εικόνα επιβαρύνει. Υπάρχει μια υποχρέωση, αλλά δεν είναι η τυπική υποχρέωση του νόμου που μπορεί να υπάρχει, να μην έχει διάστημα, να μην υπάρχει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει και η ουσία ότι με τη μη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής και της αποθήκης δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αξία των αναλώσεων, των αναλώσιμων υλικών ή των ανταλλακτικών παγίων. Έτσι, ενώ έχουμε αγορές μέσα στο 2010, για παράδειγμα, 1.259.000, και δεν μπορεί να ξέρει ο Δήμος, ο μηχανισμός του Δήμου, ανά πάσα στιγμή, πού βρίσκεται το κάθε τι από τα πράγματα που έχει. Δηλαδή, αν ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω, στα σχολεία της Κομιδίας που έχουμε κοντέινερ για να κάνουμε μαθητές μάθημα, υπάρχει ένα κοντέινερ λιγότερο από αυτά που υπάρχουν, γιατί χάθηκε στον δρόμο και πάει κάπου, δεν το ξέρει κανένας. Αντίστοιχα, εξακολουθεί και υπάρχει, και αυτό το παρατηρούν και στο σημείωμά τους οι ορωτοί λογιστές, η ασυγχρονία των λογαριασμών που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία με την πραγματική ανάλυση. Συγκεκριμένα το περσινό ποσό ήταν 498.500 ευρώ, το οποίο δεν καταγραφόταν. Αυτό φέτος αυξήθηκε, το οποίο σημαίνει ότι αν όχι πλήρωση σε μεγάλο βαθμό, πάνω τουλάχιστον δεν λύθηκε αυτό το πρόβλημα, αυτή η ασυγχρονία των στοιχείων. Ενώ πολύ έτσι αναφράται η καρδία, η έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας σημαίνει ότι αυτή η αύξηση οφείλεται σε διαγραφές που έγιναν στις καρτέλες, οι οποίες δεν πέρασαν στην κοινωνική λογιστική. Είναι πρακτική που εγώ δεν την καταλαβαίνω, νομίζω ότι τουλάχιστον υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κακής λειτουργίας. Γιατί δεν ξέρω πώς πολύ στο ένα πρόγραμμα να αφήνεις και στο άλλο να μην τα περνάς και να σου μένουν στο τέλος τις συμφωνίες. Έγινε εδώ εκτενής αναφορά για τις προβλέψεις για τα χρήματα που έχουν κερδιθεί ή θα κερδιθούν χρήματα δικαστικά από τους υπαλλήλους του Δήμου. Έδωσε εξηγήσεις στον Δήμο και στο κείμενο της εξηγήσεις της Δημοτικής Αρχή ότι παρότι οι αποδηλογιστές θεωρούν ότι αυτά πρέπει να καταγράφονται, η Δημοτική Αρχή δεν θεωρεί ότι πρέπει να καταγράφονται, γιατί εκτιμάει ότι θα πάρει από το ελληνικό κράτος, αν και όταν. Βεβαίως, έτσι όπως δυσκολεύονται τα πράγματα, νομίζω ότι μακάρι να τα διεκδικήσουμε και να τα πάρουμε. Φοβάμαι ότι μήπως δεν τα πάρουμε ποτέ αυτά τα πράγματα και δεν θα μεγάλουμε. Την αναφορά για τις ελληνικές επιστολές την έκανα και νομίζω ότι αν κατάλαβα μετά
Βεβαίως ο κύριος Ελεκτής ότι και φέτος για την τεχνική διαδικασία
καθορίζει με σύγκριση το πώς τα οικονομικά που ασκήθηκαν μια πολιτική για να οικονομικά εναστρέψει, πώς θα διαχειριστεί και ότι αν θα διαχειριστεί και έτσι αλλιώς, παρά τις αριθμού που παρουσιάζουν τον ισορροπημό του και τις οσκήρες σε βάση περιπτώσεις του προγραμματού του εξόδου του κλπ. Για να είμαι πάρα πολύ σαφής και ειλικρινής, το λέω και στις παλιές συνεργασίες που προσωπώ και εγώ. Αν δεν έχει να αποκαλύψει, και το λέω σε πολύ λόγο και συμφωνείτε γι' αυτό, αν δεν έχει να αποκαλύψει απάτες, είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσει τον συλλογισμό. Ωστόσο, έχει πάρει μια τεχνητή διαδικασία η οποία καθορίζει τεχνικά το πώς κινήθηκε οικονομικά στην οικονομική περίοδο ένα φορέα. Είδα αυτό σε πολύ λίγο, είναι η διαδικασία και το σπίτι μα. Άρα, σε ό,τι αφορά το τεχνικό μέρο, αν δεν έχει σοβαρά πράγματα να συνηθίσει, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν τελειώσει η διαδικασία του πέρα. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα, εγώ έχω κάνει μια παρατήρηση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει είτε καταγγέλλοντας είτε υπερβάλλοντας την υπεράσπιση του συνολικού, ότι πρέπει να αναφερόμαστε σε μεγέθη που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Από όλα πράγματα, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το διαθέσιμο του τραπεζικού βάουτσερ. Τη στιγμή που έχει τα ενεργή υποχρεώσει, είναι μια θεωρία, μια μεγάλη κουβέντα αυτή, που άρεσε να είναι πάρα πολύ ζωή. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί να δείξει πάρα πολύ πουθενά. Άρα νομίζω ότι η σοβαρή κατεύθυνση για να κρίνει την κουβέντα μα είναι να δούμε το τεχνικό κομμάτι και να πούμε στην πολιτική. Η πολιτική όμω είναι άλλο θέμα τώρα. Δεν το συζητάω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ λέω ότι δεν συμφωνώ με του δείκτε που έχουν θέσει οι αξιότιμοι συνάδελφοι του Βορτή, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλη κίνηση η οποία σημαίνει δείκτε για να αποδείξει την οικονομικά θέση. Είναι θέμα προσωπική εκτίμηση και επιστημονική αντίποτα. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα προτιμούσα να υπάρχουν να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα για το τι σημαίνει ποιοτικό δείκτη για την βιωσιμότητα που δείχνει την βιωσιμότητα που δείχνει. Και πάλι τη συσχέτιση εναλλακτικών δαπανών και ιδίω στο όρο, ιστορικών δαπανών και αθλητικών για κάποιον τρόπο. Είναι μια μεγάλη κουβέντα δεν κάνουμε τώρα. Ένα δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, αλλά και πάλι είναι θέμα που αφορά μια άλλη κουβέντα, τον απολογισμό τη οικονομική πολιτική του Δήμου, τον προπολογισμό τη οικονομική πολιτική, αλλά δεν είναι αυτό που θέλω να πω τώρα. Είναι αυτό που εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια ανατροπή στα πλαίσια τη οικονομικού πολιτικού. Σαν βάση προσπάθεια, δηλαδή να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Θα βρεθεί ευκαιρία και στα επόμενα θέματα του πολιτικού συμβουλίου να συζητήσουμε για μια άλλη λογική που αφορά την άσκηση τη πολιτική. Δεν είναι η ευκαιρία, είναι η άσκηση τη πολιτική. Δεν είναι πάνω από τα πράγματα. Δεν είναι πάνω από τα πράγματα. Δεν είναι πάνω από τα πράγματα. Άρα λοιπόν ότι εκείνο που μα ενδιαφέρει είναι από μια που πρέπει να δυσκολήσουμε σαν Δήμο μια σειρά ποιοτικών δικτών οι οποίοι σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα θα μας βοηθούν να ελέγχουν την κατάσταση. Και αυτό είναι απαραίτητο ιδιαίτερα του περίοδου που καθαρίσαμε. Διότι ξέρετε κάτι, αν τυχόν αφαιρθεί στα όρια της περιοχής, πρέπει να συνεχίσουμε μαζί τι θα κάνουμε στο Δήμο που δικούμε όλοι μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Το τι σημαίνει η χρεοκοπία και το Δήμο και άρα τι σημαίνει άσκηση κομμουνικής πολιτικής με άλλες προτεραιότητες που έχουν έρθει. Ένα θα δείτε. Ένα δεύτερο που θα βοηθήσει πραγματικά αυτοί οι δείκτες που δεν είναι δείκτες νούμερα τόσο και τόσο συχνά, αλλά είναι σου δείχνουν την κατάσταση που υπάρχει στον χώρο. Και άρα με βάση αυτού τι ασκεί κοινωνικέ πολιτικέ καταγράφει. Το δεύτερο είναι να δούμε αυτό το πρώτο που έχει, αλλά δεν έχει ο ζωολογισμό, έχει προεκλογισμό και απολογισμό, την πνευματική απόφαση προεκλογισμένων και προεκλογισμένων, δεδομένων, εσόδων και δαπανών. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Μια τεράστια και πάλι εδώ και αυτό έχει σχέση όμω με τη διαδικασία του πολιτικού. Και ένα τελευταίο είναι ότι θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή να αναγκαλέσουμε την πολιτική που έχουμε πει σήμερα. Δεν θέλω να επιβάλλω πολιτικέ πολιτικέ καταστάσει. Για όσου πιστεύω, αυτό δεν είναι κάτι. Λέω όμω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή ίσω στην πρακτική περίοδο που περνάμε σήμερα. Να ξαναδούμε λοιπόν τι σημαίνει α πούμε οικονομική πολιτική. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στα λόγια. Υπό την έννοια αυτή θα καθορίσουμε την στάση μα και τη χειροκροτή μετά. Ο κύριο Βοητό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονό πω ο ισολογισμό, ο κάθε ισολογισμό, είτε είναι δήμο, είτε είναι κράτο, είτε οργανισμού, είτε απλού υποκειμενού, είναι ένα εργαλείο μέσα στο οποίο κοιτάζει αυτά τα χρήματα που έχει ώστε να διαχειριστεί καλύτερα για να πάει η δουλειά του μπροστά. Εμείς θα είμαστε τελευταίοι που θα με εικασίε είναι να ξύνοντα αριθμού, να ψάξουμε για ξένα αριθμού τα πράγματα. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτού του περίπου και ποτέ δεν θα έχουμε εμεί αυτή την μεσημερία να δημιουργούμε μέσα από του αριθμού αντικείμενο, αν θέλετε, καταγγελιών ή πολιτική. Η πολιτική είναι μια καθημερινή πράξη και ενέργεια των ανθρώπων, η οποία οπωσδήποτε η οικονομία είναι πολιτική, αλλά ανάγεται σε άλλα επίπεδα. Ως εκ τούτου,
Θα μου επιτρέψετε να μην σταθώ σε αυτά τα οποία απεικονίζει ο μισολογισμός και για μένα σε μια περίοδο που δεν είμαστε και εμείς στη διοίκηση του συλλόγου, του Δήμου. Όμως θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε κάποιους αριθμούς που άκουσα μέσα από τις απαντήσεις και από τις τοποθετήσεις και του κυρίου Λογιστών και του κυρίου Κουτελάκη. Ήδη είναι δεδομένο ότι το πλεόνασμα σε σχέση με πέρυσι μειώθηκε σημαντικά. Από ένα 800, δεν μου επιτρέψετε, μάλλον θυμάμαι καλά τον αριθμό, πήγε στις 100.000. Τα ενεργειακά θέσιμα του 2010, όπως είπε ο κ. Κουτελάκης, ήταν μεταξύ 6 έως 8 εκατομμυρίων. Ήταν με 2 χρόνια μετά από το κουτελάκι, αλλά τα συγκράτησα καλά. Φέτος δε κυβαίνονται στο 4 έως 6 εκατομμύρια, όπως είπε ο ίδιος. Άρα δηλαδή έχουμε μια αντικειμενική αρχική μείωση των δεδομένων αυτών. Και είχαμε πέρσι την πίεση την οποία δεχτήκαμε εξαιτίας της έλλειψης της κοινωνικής εκπορήγησης της μείωσής της, η οποία φέτος στο τέλος του χρόνου είναι ακόμα μεγαλύτερη με τα δεδομένα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μην μπούμε σε αυτό ότι περιμένουμε καλύτερη ή μεγαλύτερη κρατική εκπορήγηση. Άρα λοιπόν έχουμε αντικειμενικά μια πορεία φθήνουσα ως προς τα οικονομικά δεδομένα, ως προς το ταμείο δηλαδή, αυτό που διαχειρίζεται ο Δήμος για το μέλλον. Και το λέω αυτό γιατί με το καλλικρατικό νόμο και να επανερχόμαστε και να θυμόμαστε και όπως ξεκινήσαμε στις αρχές του έτους ψηφίζοντας το προϋπολογισμό, ξέρουμε πως έσοδα του βγάζουν απέναντι στους Δήμους, οι οποίοι δεν είναι πλέον αυτοδιοικητικοί Δήμοι στην ουσία όπως το είχαμε καταλάβει, ή αρχικούν τοπική διοίκηση με μεταφορά κεντρικών διοικητικών αρμοδιοτήτων στην άσκηση της πολιτικής της τοπικής του Δήμου ή στην περιφέρεια. Σημαίνει δηλαδή ότι το κράτος πλέον απαλλάσσεται από τις επιχορηγήσεις αυτές και με δεδομένη την οικονομική καθυστερητική κρίση θα μειώσει ακόμα πιο πολύ ή τελείως την δική του επιχορήγηση. Και μην ξεχνάτε πριν από το προηγούμενο συμβούλιο ότι καλούσε τους Δήμους εδώ και λίγες μέρες του Υπουργείου Οικονομικών να πουλήσουν περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα διαδικτυακά τους προβλήματα όπου υπάρχουν. Τι έχουμε λοιπόν σαν δεδομένο μέρο, το έχουμε μια οικονομική πολιτική που θα στραγγαλίζει τη δυνατότητα άσκηση πολιτικών στο Δήμο, η οποία πολιτική μέχρι σήμερα ήταν όπως φαίνεται στο Δήμο σε καλά επίπεδα, το δεχόμαστε αυτό και δεν το αρνούμαστε, με αποτέλεσμα τι, να μην έχουμε τη δυνατότητα αυτών των χώρων του οποίου είχαμε για την άσκηση κοινωνική πολιτική, για την άσκηση και την πολιτική ενίσχυση του πολιτισμού, ενίσχυση του αθλητισμού, ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, η οποία εκπαιδεύει στους Δήμους. Άρα λοιπόν έχουμε σαν δεδομένο ότι και ο Δήμος μας και είναι μαθηματικά συγκεκριμένο και εκπαιδευμένο αυτό να συνεχιστεί, που θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου με αυτή η γενικότερη οικονομική κρίση, η οποία είναι κρίση του ίδιου του συστήματος, ότι ο Δήμος της Νέας Κύμου, που έχει αναγκαλιστεί αυτή την πολιτική, την κεντρική κυβερνητική, αλλά και αυτόν τον Δήμο, είναι Δήμος που υποστηρίζει την κεντρική πολιτική στα ενδεδομένα κλπ. Από πλεονασματικός Δήμος σε πολύ λίγο διάστημα, μέσα από την άσκηση της κεντρικής πολιτικής, θα είναι λιματικός Δήμος. Και εδώ θα είμαστε δηλαδή ότι η δική μας θητεία θα πάει, θα μας καρπολάβει άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε την άσκηση της σωστής κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή να μην έχουμε το 48% κάποιου συνάδελφου με του σταθμού και μόνο σε σχέση στον Δήμο. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν βιβλία στα σχολεία και να έχουν εκείνες τις υποδομές και να μην τελούν σήμερα τα γυμνάσια σε κατάρτιση του πρόγραμμα της υποδομών και βιβλίων. Αν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε την πολιτιστική ενίσχυση της κοινωνικής και την αθλητική ενίσχυση, πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν στον Δήμο. Γιατί θα βρεθούμε στη θέση πρώτη, αυτές τις παροχές και οι άσκηση πολιτική του Δήμου να μειωθούν στο έμπακτο, να την πληρώσουν το σύνολο του λαού μας και ειδικότερα οι επαρκείς οικονομικά, αν θέλετε, οι οικογένειες, η λαϊκή οικογένεια και οι εργαζόμενοι, θα έχουμε χειρότερη εξέλιξη της δημόσιας παιδείας όπως παραμείσαμε του πολιτισμού και του αθλητισμού, θα έχουμε παρά το ψήφισμα που πριν κάναμε τη θέση μας και εφεδρείες στους εργαζόμενους, γιατί όλα αυτά τα κριτούν οι Δήμοι τα πληρώσουν όταν έχουν τα σπάρα. Είτε επιβάλλοντας φορολογία στους δημότες και άλλες έκτακτες επιβολές φόρων σε οποιοδήποτε ιδιότητα ή επιβολογία. Γι' αυτό εμπιστεύομαι σαν να έχεις ψήφιση ότι ο Καλλικράτης,
σαν εργαλείο άσκησης αυτής της σκληρής καπιταλιστικής οικονομικής πολιτικής ιστοσύνης. Μεταφορά και τριπλού αρμοδιοτήτου. Είναι ένας νόμος που πρέπει να παρεχθεί από το Σύνοδο Κατοίκων των Εργαζομένων, από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, στην κατεύθυνση αγωνιστικών διεκδικήσεων στην τοπική διοίκηση, τη λέτε εμείς, τοπική αυτοδιοίκηση, τη λέτε εσείς, αυτών των χώρων της ΑΝΗ. Γιατί του χρόνου που θα κάνουμε τον ισολογισμό αυτά, το 6 έως 8 διαθέσιμο υπηρεσίου του ΚΕΠΗ θα είναι 4,5%. Το 1,800 απεριόδευμα να γίνει 11,000%. Με δεδομένη την οικονομική καταστασία που όλοι να αποδεχόμαστε πέρα από καλές προθέσεις που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν στην διοίκηση του Δήμου και στο Σύνολο των Συμβούλων, θα βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση οικονομική, θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα, αν θέλετε, τρέχοντα και άμεσα των δημοτών μας. Σε αυτό εμείς, σαν τα εξηγήσεις, σαν κομμουνιστέ σύμβουλοι, θα αγωνιστούμε να σε συμπληρωθεί ο χώρος που θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε πραγματικά για το Δήμο και τους δημότες μας αυτά που ανήκουν, που μας ανήκουν και οφείλει το κράτος και η κεντρική διοίκηση να δώσει στους Δήμους. Ο κύριος Στέφος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημαρχέ, δεν πρόκειται εγώ να σας απασχολήσω πολύ, πολύ λίγο, θα είμαι πολύ συνομός. Και δεν πρόκειται να πω και ούτε αριθμούς ούτε νούμερα. Νομίζω ότι αρκετά έχουν κουράσει και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η παράθεση αριθμών είναι συνήθως κουραστική. Άλλωστε δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε λογιστής και δεν θα ήθελα να πω σε τέτοια λογική. Θα αναφερθώ όμως πάρα πολύ σύντομα κυρίως στην πολιτική διάσταση που έχει αυτό. Επειδή προηγουμένως άκουσα από την απέναντι πλευρά κάποιους να επιδοκιμάζουν τη λογική και το δόγμα του βάλε ποτέ υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είμαι, παρόλο που προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ασπάζουμε αυτή τη λογική. Και άρα πάντως που κάτι τέλος πάντων γράφει τις μάσκες από την άλλη πλευρά. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει θέμα ηθικής διάστασης στον απολογισμό που τρόπο μας θα μιλήσω. Διότι είναι με νόμιμα όλα όσα τα οποία μας παραθέσατε, δεν θα πω και ούτε πρόκειται να αμφισβητήσω την νομιμότητα. Το ερώτημα είναι όμως αν είναι ηθικά όλα όσα τα οποία αναφέρετε. Δεν πιστεύω βεβαίως ότι, ότι όλα δεν είναι ηθικά. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία θέλω να επισημάνω. Και θέλω να τονίσω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ηθικό να πετάτε λεφτά για πιέστες το 2010 στο Άλσος και στο Γαλαξία. Δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό να πετάτε λεφτά στο γνωστό εργολάβο της πλατείας Χαρίνου με το γνωστό αποτέλεσμα και να μας καλείτε σε λίγη ώρα να πληρώσουμε εδώ τα σπασμένα του γνωστού αυτού εργολάβου. Δεν είναι ηθικό να πετάτε λεφτά για να αγοράσετε πολυτελή βιβλία με τα έργα και τις ημέρες σας μέσα στο 2010 και αυτά μέσα στον Οκτώβριο του 2010 να τα μοιράζετε σαν προσούρες, προεκλογικές προσούρες στους δημότες της Νέας Μύρνης. Δεν είναι ηθικό να μην ξέρετε ποια είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, όπως πριν από λίγο ακούσαμε. Να μην ξέρετε ποια είναι τα ακίνητα του Δήμου στο σύνολό του. Δεν είναι ηθικό να πετάτε λεφτά σε ύποπτες και αμφίβολης προέλευσης ΜΚΟ που θα σας προμηθεύουν σε λίγο από τα σκλαβοπάτζαρά τους στην άλλη κατοικία χέρια με μισθού συνδύασης. Δεν είναι ηθικό να διαφορείτε προκλητικά για τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας από το 2010. Δεν μιλάω για το 2011, μιλάω από το 2010 που άρχισε η κρίση να κορυφώνεται. Δεν είναι λοιπόν ηθικό να διαφορείτε προκλητικά για τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας από την πολιτική της Τρόικας και της κυβέρνησης και να μην έχετε παρά ελάχιστα ποντήρια για την κοινωνική πολιτική του Δήμου Νέας Μύρνης. Αυτά και μόνο ήθελα να σας πω και για αυτούς και μόνο τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Συμμαχία Πολιτών δεν προκύπτει να δώσει θετική ψήφο στον απολογισμό του 2010. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω αν δεν έχει. Είναι ο προϋπολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός.
και ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα πληθυσμού. Όσοι διαβάσαμε και όσοι διάβασαν, θα πρέπει να σταθούμε και νομίζω ότι είναι δυνατή η ουσία στην έκθεση που πανεξάρτητα το έκανε Το κοστίδιο που έχει σχεδιαστεί, και την ανάλυση όλων αυτών των αριθμών που όσοι διαβάσαμε. Επίσης, δείξανε και σύμφωνες διευθύνσεις όλων των ελέγχων και αυτά ακριβώς η ένταση αυτής της αντιχώρησης, όπως ακριβώς και με το ό,τι κατήγονται με την κοινότητα, το 1463, το 1463. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα πλέγμα το οποίο ήταν καθοριστικό για την ανάπτυξη των ελευθερών και την ιδεολόγηση των εγγραφών μέσα σε αυτό το απολογισμό ή τον ισολογισμό που θέλουμε να πούμε και την έκθεση που έρχεται. Βεβαίως, σωστά και έχει επισημανθεί κάποιος από τον κύριο Στέφο, ότι δεν είναι η ενέργεια, ας πούμε, έγγραφης έναρξης απολαβής, είναι από την πολιτική εξωτερική 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 Αυτά έχουν σωστά την αποκόλληση που λογιστικά αναφέρεται.
Το θέμα είναι τι έσοδα θα πολλά από αυτά τα έργα θα πάρουν στα έσοδα τη δεκαετία. Θα πρέπει να εδώ μας κόψανε το 30% συγχωρητής του δίκτυου. Αυτό δεν προβληματίζει κανέναν. Μόνο οι αριθμοί θα μας και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η τάση του 30-35% και 50%, 45-50% και 100% όπως θα το λέμε. Με την έννοια λοιπόν αυτή, ο προβληματισμός εμάς, των ανθρώπων που αντιπροσωπούμαστε στην πολιτική, γενικά όλο το πλέγμα της εκπροσώπησης, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τι έσοδα θα έχουμε για να κάτσουμε να γράψουμε αποσπασμούς συνεργασμούς αυτά που μας έχουν κρατήσει και δεν είναι 5 και 10 ευρώ, είναι αρκετά για το οποίο θα ξέρετε καλά. Για πολλές φορές θέματα που δεν έχουν σχέση με το θέμα. Ναι, αυτό δεν ήταν λίγο ωραίο. Είναι
κρατών. Ούτε διεκδήλωση να κάνουμε και να δηλώσουμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. Μην πάτε να προστατεύσετε αυτά τα οποία ήδη ξέρετε και γνωρίζουμε πολύ καλά να προστατεύουμε. Σας λέω λοιπόν, καθίστε κύριε Στέφο, σε όσο η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο λεφτά. Πρέπει να καθιερώσουμε και να επιβάλλουμε νέους θεσμούς και νέους όρους. Εμείς έχουμε εγγράψει και λέμε ότι μπορούμε να τα διαθέσουμε. Δεν μας επιτρέπουν οι θεσμοί να τα κάνουμε. Και εκεί πρέπει να καλεστούμε όλοι και να επιβάλλουμε πράγματα με όποια ανατροπή προκειμένου να είμαστε κοντά σε αυτό το πολίτη σήμερα που αυτός τον βλέπει μέσα ένα ποσοστό, αύριο πάνω από το 50% των συμπολιτών μας δεν θα έρθουν να κάνουν και περισσότερο δεν θα έρθουν νοσηλεία και βέβαια ιατρική περίθαλψη και ενδεχομένως και παιδεία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν εδώ θα καλεστούμε όλοι μαζί με πλέον συνεννόησης για να βγάλουμε προφίλ από την τρύπα. Έτσι λέγεται το πράγμα. Και έτσι πρέπει να το εφαρμόσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Πάρχη, κύριε Μασπρίδη, στο λόγο είναι ο κύριος Κουτελάκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάρχη, ο κύριος Αντιδήμαρχος, θα ήθελα ένα λεπτό προσωπικό, για να πρέπει να το μάθω τίποτα. Ένα λεπτό. Το διαβάζει καλά. Εάν ο Δήμος λοιπόν ως μοναδικός
δίκο στην Ελλάδα για τους επόμενους 12 μήνες, δηλαδή για ένα πλήρες οικονομικό έτος, δεν λάβει καμία επιχορήγηση από το κράτος. Καμία. Καμία τακτική επιχορήγηση. Διότι η Τρόικα, το Μνημόνιο, το Μεσοπρόθεσμο και η Εφαρμοστική Νόμη. Καμία. Δεν. Ο Δήμος είναι σε θέση να εξυπηρετήσει πλήρως επί 12 μήνες το σύνολο της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Αυτό μπορεί να το αξιολογήσει κάποιος ως πολιτικό συμπέρασμα και όχι μόνο ως οικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει πρόνοιες στα οικονομικά του μεγέθη που μπορούν να καλύψουν αυτό που σας είπα προηγούμενα, που δεν μπορεί να το ισχυριστεί χωρίς να είναι κανένας άλλος Δήμος της χώρας. Και επειδή μπορεί να σας φανεί περίεργο, λέω λοιπόν ότι το σύνολο των 6.700.000 σημερινών διαθεσίων μαζί με τα έσοδα της ΔΕΗ μόνο από τα ανταποδοτικά, περίπου τα 7.000 εκατομμύρια, σύνολο περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, καμία επιχορήγηση να μην πάρουμε από το κράτος, μπορούμε να πληρώσουμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων για έτερος. Αυτό θα το αξιολογήσει κάποιος. Εκτός από το αν οι αποθήκες, τα σχολεία, τα διακινητοποιημένες απαιτήσεις, τα οργανικά, τα ανόργανα κτλ. Αυτό είναι τυχαίο. Αυτή είναι η σχολή που θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν έγινε βέβαια για αυτό το λόγο, αλλά λέω ότι το μαξιλαράκι ασφάλεια του Δήμου, όχι μόνο απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά και απέναντι στις παροχές που έχει τις όποιες προς τους πολίτες, είναι αρκετά ασφαλές έως πολύ ασφαλές, όχι για να αντιμετωπίσει τα κύματα του μνημονίου. Δεν είμαι εγώ σε θέση να πω σήμερα ότι ο Δήμος Νέα Μπλήρης θα αντιμετωπίσει τα κύματα του μνημονίου κτλ. Μπορώ όμως με πλήρη βεβαιότητα και με πολιτική επάρκεια που δεν θέλω να πω και που την έννοια της γνώσης των οικονομικών του Δήμου να σας πω το εξής. Ότι ο Δήμος μπορεί να πέσει. Ότι ο Δήμος μπορεί να χρεοκοπήσει. Ο Δήμος μπορεί να πάσει το οτιδήποτε όπως πολύ σωστά υποθέσατε θεωράκι προς προηγούμενο. Αλλά σας λέω με τα βεβαιότητα ότι θα είναι ο τελευταίος Δήμος από τους 357 θα έχουν πέσει πρώτα οι 336 και δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι κανένα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά ο Δήμος της Νέας Μήνης θα είναι ο τελευταίος που θα πέσει. Και αυτό αφορεί το οικονομικό συμπέρασμα και αυτό αφορεί και το οικονομικό αποτέλεσμα διαχείριση. Κοιτάξτε κύριε Σιμάνη, ο Δήμος πορεύεται με το εξής σκεπτικό. Απλώνω το χέρι μου μέχρι εκεί που φτάνω. Δεν παίρνω δάνεια ούτε για δημιουργικές ανάγκες, ούτε για έργα. Διαχειρίζομαι τα έσοδα ως Δήμος. Έχω προσωπικό όσο είναι αναγκαίο και όχι πλέον άλλο για να μπορούν να καλυφθούν οι λειτουργικές, κοινωνικές και άλλες παροχές του Δήμου. Δημιουργώ ένα περίσσευμα από το οποίο περίσσευμα παρακαλώ συγγνώμη λίγο ησυχία. Μπορώ να υποστηρίξω ως Δήμο, να υποστηρίξω πρώτιστα τις παροχές προς τους πολίτες και δευτερευόντως, εάν αυτό δεν ανατρέπει το μαξιλάρι ασφαλείας, να προχωρήσουμε και στα έργα. Άρα, αν γίνει και εύχομαι να γίνει μια κουβέντα όπως αυτή που ζήτησε ο κύριος Λαφελούδης, τότε πραγματικά θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις πολιτικές και με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τις υποστηρίζει. Δεν είμαι σύμφωνος και το λέω από μόνος φορά. Για αυτή τη στιγμή που διανύουμε, δεν ξέρω αν κάναμε αυτή τη συζήτηση στο Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 1912, ότι ο Δήμος πρέπει να περιπτώσει καμία με καμία παροχή υπηρεσία προς πολίτες. Και παροχή υπηρεσία προς πολίτες είναι οι κοινωνικές υποδομές, όποιες είναι αυτές και όπως αξιολογούνται, είναι οι πολιτιστικές υποδομές, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι αθλητικές υποδομές, οι αθλητικές εκδηλώσεις,
τα καπί και ό,τι άλλο υπάρχει περιπτώσει ως παροχή υπηρεσιών, φράσιμο ο Δήμος επιστρέφει στους πολιτικούς. Αντιστοίχως σε αυτή τη φάση, επειδή κατά τη γνώμη μου λειτουργώντας με πρόνοια πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το μέλλον για την κατάσταση των οικονομικών δεδομένων, πρέπει να κάνουμε στάση. Αλλά πρέπει να κάνουμε σε στάση σε απολύτως διαφορετικά πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη από αυτά τα οποία ισχυρίστηκαν κάποιοι άλλοι. Δεν πρέπει να κόψουμε τις ιωνικές γιορτές. Δεν πρέπει να κόψουμε ενδεχομένως τα δημοτικά ιατρία. Δεν πρέπει να κόψουμε τα δημοτικά γυμναστήρια. Αλλά πρέπει να κόψουμε προκειμένου να ελέγξουμε σε 6-7 μήνες που πάνε τα οικονομικά της αποδιοίκησης, άλλα οικοδομικά έργα και παρεμβάσεις στην πόλη που θα μπορούσαν να περιμένουν τον επόμενο ή τον μεθεπόμενο χρόνο. Εκεί πρέπει να κατατείνει για το βραχυπρόθεσμο επόμενο διάστημα μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος του δημοσιονομικού οικονομικού προβλήματος και εμπειριασμού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε καμία των περιπτώσεων να αρχίσουμε από τώρα να αναστέλνουμε και να ακυρώνουμε πράγματα που απευθύνονται στους ίδιους πολίτες. Μπορεί να περιμένουν τα πεζοδρόμια, μπορεί να περιμένουν οι πλατείες, μπορεί να περιμένουν οι ηλεκτροφωτισμοί, μπορεί να περιμένουν άλλα τέτοια πράγματα να μην υπογραφούνται, αλλά σε τίποτα σε αυτή τη φάση, στην δεύτερη φάση, θα πρέπει να γνωρίξουμε ένα νέο βήμα. Οι δείκτες του Δήμου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς και θα τελειώσω με αυτό, είναι εξαιρετικοί. Και είναι εξαιρετική όχι δεν θα μπορούσα να είναι καλύτερη. Είναι εξαιρετική για δύο λόγους. Πρώτο, με τι του συγκρίνουμε. Όχι προφανώς με μια εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα με την ομπρέλα της οποίας επιχείρησε να προσεγγίσει τα μεγέθη του ισολογισμού ο οποίος περιμένει. Όχι με αυτή την προσέγγιση. Αλλά με την προσέγγιση ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμα και κανείς δεν είπε, ενώ εντοπίστηκε, ότι πέρσι ο Δήμος έκανε πρόκληση ενός εκατομμυρίου 876.000 ευρώ εις βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως. Αυτό δεν το πραγματοποιεί σήμερα στην Ελλάδα κανένας Δήμος. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήρθε ο Δήμος και είπε πέρσι, κύριε, επειδή έχω ένα πλεόνασμα, περσινό, όχι ένα 790 που εμφανίζεται, αλλά ένα 790 σύν ένα 876 όσο κάνει η άποψη. Ήρθε και είπε, επειδή, και αυτό δεν ήταν στο χέρι των οδοτών ελεγκτών, ήταν στη δική μας πολιτική βούληση. Εγώ από αυτό το πλεόνασμα των 4 εκατομμυρίων περίπου, 3 τόσο, έρχομαι μόνος μου ως πολιτική ηγεσία του Δήμου και ως οικονομικές υπηρεσίες, και κόβω το πλεόνασμά μου για να κάνω μία πρόβλεψη εις βάρος μου ενός 1.800.000 εις βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεών μου για να είναι πρώτον πραγματικός ο ισολογισμός του Δήμου και όχι φούστα όπως κάποιοι σχετικά. Και αυτή είναι πρωτοβουλία του Δήμου, λέω και πάλι, και όχι των ορθωτών και για να έχω τα νότα μου καλυμμένα σε οποιαδήποτε επισφάλεια από εκεί που απαιτώ έσοδα. Για να μην το γραφειμένο, ακόμα και από το αν την κράτη προφυλέτη την κερδίδα, δεν πληρώσουν κάποια στιγμή και εκεί υπάρχει μια αν θέλετε πολιτική στον τύπο που είναι αποδεκτή, δεν πληρώσουν τις υποχρεώσεις του προς το δίκτυο. Και βεβαίως ποτέ κανένα συνάδελφο που τη λέω από του παλιού δεν παρουσίασε, εγώ το λέω τουλάχιστον τα τελευταία στα 6-5 χρόνια, έναν άλλο ισολογισμό ενός άλλου Δήμου που να μπορεί να αντέξει σε μία σύγκριση και σε μία συγκριτικότητα αυτού του ισολογισμού. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο ισολογισμός του Δήμου είναι καλός, είναι πολύ καλός για τα όρια της αυτοδιοίκησης και είναι εξαιρετικά καλύτερος εάν λάβουμε υπόψη ότι ευνηδίως και χωρίς καμία προετοιμασία για το σύνολο της αυτοδιοίκησης και σε ό,τι αναλογεί για το Δήμο Νεασμύρων 3 εκατομμύρια ευρώ από διαθέσιμα χρήματα και όχι από ανελαστικές υποχρεώσεις, περικόπησαν πέρσι από την κρατική επιχορήγηση είτε το 33% της κρατικής επιχορήγησης. Αυτό είναι σοκ για τους ισολογισμούς του Δήμου. Και θα το δείτε αποτυπωμένο αυτό το σοκ
Εάν δείτε οι ισολογισμού του Δήμου που θα γίνουν, το 2010 και θα δημοσιευτούν. Και εμείς αυτό το οποίο 3 εκατομμύρια καταφέραμε να το ενσωματώσουμε ως απώλεια μέσα στην οικονομική λειτουργία του Δήμου για να βγάλουμε πάλι μέσα από το τύπο της διαχείρισης οικονομικό πλεόνασμα χωρίς να περικόψουμε τίποτα από αυτά τα οποία αναπτύσσονται και αναπτύσσονται στην πόλη. Εμπορία μας ζητάμε το λόγο από την λαϊκή συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας. Εμπορία μου. Όχι μετά, εμπορία μου θέλουμε να καταθέσουμε στο Προεδρείο μια καταγγελία η οποία αφορά την ολοκαίρια του σώματος. Μετά. Γιώργο,
15 θεματάκια τώρα, έτσι. Έλα. Με μία ώρα καθυστέρηση. Να σα παρακαλώ πολύ, δεν με διακόπτετε. Μα δεν ακούγεται. Να κάνετε τη συγκυρία να πω. Αυτό να πω, συγκρισμά. Να πιάσω και το εργαζομένο. Όπου θέλω να φτιάξω. Η συγκυρία λοιπόν. Τα μαθήματα, η τσάπα, τα παιδιά που έχουν αρχίσει. Υπάρχει και αυτοπιταγία. Το καταθέτω που υπογράψα τώρα. Έτσι θα κάνω τώρα, βλέπετε. Κάτω τα βασίλια, είναι το σύλλογο του. Δυστυχώς τα μνημόνια και η Τρόικα δεν είναι παρά μόνο την οικονομική εξαφίωση αλλά και την ενδυνάμωση των καταστατικών μηχανισμών. Με να στήσει μερικό στρίξο ολαρχιστή για την υπηρεσία. Ο χώρος που χρησιμοποιήσαμε καταλάβαμε μόλις λίγα τετραγωνικά, στην κατά τα άλλα κατάμεστα με τα πεζοκαθήματα πλατεία των σημειωτέων, διαθέτει μια επίσης προβολικά μεγάλη χαρά. Μέσα σε μισή ώρα συνεργάζοντας από τη ΜΑΤ, κατέθεσε συνοδεία η φανή της Δημοτικής Αστυνομίας. Ρωτηθήκαμε και απαντήσαμε για τον ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Ο ελόγος κύριο, χωρίς να θέλει να μας απαντήσει, για το ποιος είναι και ποια είναι η αρμοδιότητα, μας δήλωσε ο Ταυσός ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται έκκληση και άδεια τη Δημοτική Αρχή και επειδή δεν την έχουμε να αποχωρήσουμε. Προσπαθήσαμε να συγκοινωνήσουμε κάποιον από το Δημαρχείο για να ζητήσουμε να μην στέλνουν αστυνομικούς για να μας προειδοποιήσουν ότι χρειάζεται άδεια να εκθέσουμε σε δημόσια θέα 10 μαθηταλόγους και θεωρητικές σχόλες γραφικής, αλλά δεν μας απάντησε. Εν τω μεταξύ, ο συνοδευόμενος από τη Δημοτική Αστυνομία, άγνωστος κύριος, ισχυρίστηκε ότι έλαβε το δίκτυο τηλεφωνικά του Δήμαρχο να απομακρυνθούμε άμεσα και σήκωνε τους ώμους λέγοντας ότι δεν μπορεί να κάνει να γίνει τίποτα. Προσωρινά αποχωρήσαμε, αλλά λίγη ώρα μετά με την υποστήριξη φίλων και συμπολιτών συμπολιτισσών επιστρέψαμε. Το πρώτο παιδικό λαϊκό στέγηστο γραφείο πραγματοποιήθηκε και ένα μεθεσμό υποδοχή από το χέρι τη γονή. Η πρόθεσή μα είναι το επαναλάβουμε σε μια περίοδο που θα δούμαστε να πληρώσουμε για μια κρίση που δεν είναι δική μα, εμεί απαντάμε τέτοιε πολιτιστικέ και αντιπροεδρευτικέ δραστηριότητε. Είμαστε δημότε νέα μήνυ, πληρώνουμε δημοτικά τέλη και δεν χρειαζόμαστε την έγκριση δημοτική αρχή για να πραγματοποιούμε δημιουργικές δραστηριότητες στους δημόσιους χώρους της πόλης. Η πλατεία δίνει τους στατικούς της πόλης. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Η παρουσία της αστυνομίας στην προηγούμενη συνέλευσή μας, ο εκφοβισμός των κυκλοφορητών και η κρίση βίας από τη δημοτική αστυνομία είχαμε καταγγείλει ξυλοδαρφό με νατά στις 14/7/2011, η εξαφάνιση υλικού και προγραμματιστικού υλικού της λαϊκής συνέλευσης δεν μπορούν να νοηθούν. Εντύπωση μάλιστα μας προκαλεί η απουσία της πολιτικής αστυνομίας το Σάββατο 19, όταν οι Ναζί έκαναν παρέμβαση στο κέντρο της πόλης μας. Αλήθεια, αυτοί είχαν πάρει άδεια από τη Δημοτική Αρχή για να σπείρουν το ρατσιστικό του πίσω μέρα με συλλέγει σε μια πλατεία και πάλι από μια παιδιά και φίλου. Δηλώνω αποφασισμένοι και αποφασισμένοι να στοχίσουμε. Η ελεύθερη διαβούλευση, η συλλογική υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των κοινωνικών αναγραφών είναι για μας μονόδρομος. Στόχος μας είναι να συνεχιστούν οι διαδικασίες μας και το χειμώνα, λόγω των δεσμευμένων συλλογικών της πλατείας, είναι ένα γύρο να βρεθεί κλειστός χώρος. Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της συνέλευσης, θεωρούμε ότι η συμβολή του Δήμου να θεωρείται δεδομένη. Ζητούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να μας δοθεί ο χώρος με κατάλληλη υποδομή για τη διεξαγωγή της εβδομαδιάτικης συνέλευσης κάθε Δευτέρα στις 6, Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Καστανιώτης. Και υπάρχει άλλη μια ανακοίνωση της Λαϊκής Συμπληρώσης με τον κύριο Λοτός και κύριο Μαθής. Ψήφισμα στο τέλος. Το τέλος είναι εργασίας. Εδώ λοιπόν τίθεται δύο ζητήματα. Το ένα ποιος ήταν από την πλευρά του Δήμαρχου. Ναι, να συγκεκριμενοποιήσω τα ερωτήματα, με επιτρέπετε κύριε Τσαβάλα. Όχι, ένα μόνο ερώτημα, κύριε Μίτσο, ποιος ήταν μέρος σας. Εγώ, να απαντήσω ό,τι αντίστοιχα. Επειδή αναφέρθηκε τώρα, πραγματικά κάποια μέρα ίσα από την κυριακή δεν θυμάμαι ποτέ. Με ενημερώσανε ότι μια ομάδα τέτοιων κάνει ανταλλαγή προϊόντων. Αυτό σημαίνει αποκριστήσει ένα σεντόνι και δεν έχει δουλειά κανείς. Παιδιά έχουν πάρει κάποια άδεια. Όχι, δεν έχουν πάρει κάποια άδεια. Και πραγματικά επειδή ένα τέτοιο παιδό δεν ήταν μειωτόμενο να συμβεί στην πλατεία, είπα αν δεν έχουν άδεια, παρακάλεσε τα παιδιά να σκοτώ να φύγουν.
Δεν μου αναφέρθηκε ότι ούτε γίνεται έκθεση ζωγραφική, ούτε είναι κάποιο φορέα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Εμεί επανειλημμένω, όσε φορέ να κουβεντιάζουμε. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Αφήστε να τελειώσουμε. Εγώ σα είπα τι μου μεταφέρανε. Δεν ήθελα να πάρω. Τι μου μεταφέρανε. Δεν μπορούσα να πει και στην Ελλάδα. Για να είμαστε μια ακροαματική. Δεν σα έχουμε αρνηθεί. Όποτε έχετε έρθει στο Δήμο να ζητήσετε κάτι, είτε αυτό είναι ανοιχτό χώρο είτε αυτό είναι κλειστό χώρο, δεν σα έχουμε αρνηθεί ποτέ. Δεν θα ήταν λοιπόν τη συγκεκριμένη περίπτωση να σα αρνηθούμε. Αλλιώ μου μεταφέρθηκε και επειδή δεν μπορούσα από το τηλέφωνο. Σε αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε δικαστήριο εγώ, παιδιά. Δικαστήριο θα κάνουμε. Δικαστήριο θα κάνουμε εγώ. Να πατάει ο άνθρωπο. Να την έρθει από το Δήμο και να αλλάξουμε αντικείμενο. Σα παρακαλώ πολύ, να πατάει ο άνθρωπο. Thank you.